Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χαίρετε και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη πολιτικό βαρόμετρο. Το γενικό πλάνο πρόδωσε το γεγονός ότι οι ομοτράπεζοι είναι τέσσερις για σήμερα σε μια εκπομπή στην οποία, όπως προλογίσαμε και στο δελτίο αλλά και τις προηγούμενες ημέρες, θα εστιάσουμε στις εξελίξεις γύρω από την ανέγερση του νέου κλειστού γυμναστηρίου της Αλεξανδρούπολης. Δεν θα το πράξουμε μόνοι μας, θα μας βοηθήσουν οι ομοτράπεζοι και θα μας βοηθήσει κυριότερα η αποκλειστική συνέντευξη που εξασφαλίσαμε με τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Γιώργο Βασιλιάδη. Είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, τα οποία αξίζει να δείτε και να ακούσετε και τα οποία, οφείλω να το ομολογήσω αυτό, δεν τα γνωρίζουν ούτε οι ομοτράπεζοι. Θα τα μάθουν όμως ακριβώς σήμερα μαζί με εσάς. Θα ξεκινήσω παρουσιάζοντας τους καλεσμένους μας, όχι με σειρά σημασίας και βαρύνουσας άποψης. Φυσικά αντιλαμβάνεστε ότι θέτω τους όρους έτσι, κύριε, καθότι για μας όλα τα αθλήματα και η εκπροσώπησή τους παίζουν τον μείζωνα ρόλο. Δεν υπάρχει λιγότερο σημαντικό άθλημα από άλλο. Θα ξεκινήσω καλησπερίζοντας πρώτο τον κύριο Ρήναρχο και Μανετζή, τον πρόεδρο της Ένωσης Σωματείων Πετοσφαίρησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέλος φυσικά και του Εθνικού Αλεξανδρούπολης. Καλησπέρα, κύριε Μανετζή. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους τους συνομιλητές εδώ που θα είμαστε. Απλά πάντα το διορθώνω, είναι η Ένωση Θράκης και Ανατολικής Μακεδονίας. Φανταστείτε ότι στα χαρτιά μου έχω Θράκης Ανατολικής Μακεδονίας, αλλά ξέρετε, είναι η μόνιμη συνήθεια από το Δελτίο Ειδήσεων και από την αναφορά στην διοικητική περιφέρεια. Σας ευχαριστώ θερμά για την διόρθωση. Θα συνεχίσω με τον κύριο Βασίλη Χαλκιά, τον πρώτο αντιπρόεδρο της Ένωσης Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Άψογα. Δεν έχουμε τον διαχωρισμό, κύριε Χαλκιά. Όχι, έτσι. Όχι. Και φυσικά πρόεδρο της Ολυμπιάδος. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε κοντά μας. Ευχαριστώ πολύ. Και ελπίζω να εκπλαγούμε ευχάριστα. Να είστε βέβαιοι ότι σίγουρα θα έχουμε δηλώσεις οι οποίες θα συζητηθούν και το. Να είστε βέβαιοι. Και φυσικά ο κύριος Δημήτρης Χαραλαμπάκης, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Σωματείων Handball Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Καλησπέρα, κύριε Χαραλαμπάκη. Εκπρόσωπος, να το πω και αυτό, και εκπρόσωπος των κυκλόπων στην Ομοσπονδία της Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος. Σας ευχαριστώ θερμά. Ανέφερα εξ αρχής ότι η αναφορά στα αθλήματα δεν έχει να κάνει με την βαρύτητα σημασίας για μας. Άλλωστε, ο τέταρτος καλεσμένος, Βλαδίμηρε, δεν ήταν δυνατόν να ξεκινήσω με σένα. Ο Βλαδίμηρος Αρζίδης, αθλητικογράφος, δηλατηλεόρασης και φυσικά παρουσιαστής της εκπομπής Πάμε Γήπεδο, είναι μαζί μας για να συνδράμει με το σχόλιο και το ρεπορτάζ σου. Βλαδίμηρε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, όντως έχουμε να ακούσουμε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα από τη συνέντευξη τηλεφωνική που πραγματοποίησες μαζί με τον κύριο Βασιλιάδη, με τον κύριο Υπουργό του Αθλητισμού και οι εκπρόσωποι εδώ των τριών αθλημάτων σάλας έχουν και αυτοί να διατυπώσουν πάρα πολύ σημαντικές απόψεις. Οπότε η κουβέντα προμηνύεται τουλάχιστον ενδιαφέρουσα. Λοιπόν, θα τα δούμε και θα τα καταγράψουμε μαζί. Να είστε βέβαιοι, κύριε, και το λέω και στους ανθρώπους που μας βλέπουν και μας ακούν, ότι είναι μια πραγματικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη του κυρίου Βασιλιάδη, καθότι όλο το προηγούμενο διάστημα το πιστώνει ο Βλαδίμηρος, το πιστώνουν όλοι όσοι δημοσιογράφοι έχουν ασχοληθεί λιγότερο ή περισσότερο με το ζήτημα της ανέγερσης του νέου κλειστού γυμναστηρίου. Έχουμε καταγράψει ρεπορτάζ, έχουμε καταγράψει απόψεις, έχουμε πάρει διαφορετικές ημερομηνίες, έχουμε πάρει θέσεις, έχουμε συζητήσει πολύ για την μελέτη του νέου κλειστού γυμναστηρίου της Αλεξανδρούπολης. Αυτό είναι ένα από τα πρώτα θέματα που έθεξα στον Υφυπουργό Αθλητισμού. Η απάντηση, η πρώτη απάντηση που έδωσε, για να το πω πιο σωστά, γιατί θα έχουμε αφορμή σχολιασμού και άλλες απαντήσεις στη συνέχεια, η πρώτη απάντηση που έδωσε ο κύριος Βασιλιάδης στο μικρό απόσπασμα που ακολουθεί. Θα χαρούμε ιδιαίτερα να το κάνουμε με την δική σας βοήθεια. Βρεθήκατε εδώ στις αρχές του μήνα, κύριε Βασιλιάδη, και όταν λέω εδώ, εννοώ στην δική μας περιφέρεια, στην Αλεξανδρούπολη, στον Εύρο εν γέννη. Είχατε τη δυνατότητα να καταγράψετε πολλά προβλήματα. Θα μπω στο ζουμί της υπόθεσης, ξεκινώντας με ένα από τα μείζωνα, που είναι το ζήτημα της ανέγερσης του νέου κλειστού γυμναστηρίου της Αλεξανδρούπολης. Και το ερώτημα το οποίο διέπει τους αθλητικούς συλλόγους αυτή τη στιγμή, κύριε Υπουργέ, είναι πού βρίσκεται η μελέτη και πότε μπορούμε να πούμε ότι είναι βάσιμα υλοποιήσιμη η προοπτική δημιουργίας του κλειστού. Ναι. Νομίζω ότι προχωράμε με βάση το πλάνο που από κοινού, με το Δήμο κυρίως και με την Περιφέρεια, καταστρώσαμε κατά την επίσκεψή μου στην Αλεξανδρούπολη. Έχω την πεποίθηση ότι μετά την αναμόρφωση που θα γίνει στη μελέτη, καταρχήν τι είχαμε συμφωνήσει, είχαμε πει ότι θα πρέπει να γίνει μια αναμόρφωση μελέτης, ούτως ώστε να γίνουν όποιες παρεμβάσεις χρειάζονται για να κατέβει περισσότερο προϋπολογισμός, χωρίς όμως να διακινδυνεύει η λειτουργία του κλειστού γυμναστηρίου σαν διεθνές κέντρο, έτσι, να μπορεί να κάνει διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.
με μια προσπάθεια να παραμείνει και το γήπεδο του Χάντμπολ μέσα, αν αυτό όμως μας εκτοξεύει το κόστος να μην υπάρχει γήπεδο Χάντμπολ και να εξυπηρετεί το Χάντμπολ στο παλιό κλειστό γυμναστήριο. Και αυτό που συμφωνήσαμε είναι ότι με την αναμόρφωση της μελέτης, ακόμα κι αν είμαστε λίγο πάνω από τα 3.904 εκατομμύρια που έχει εξασφαλίσει η περιφέρεια, σε αυτή την περίπτωση θα έρθουμε εμείς και θα καλύψουμε τη διαφορά. Αυτό προχωράει. Ξέρω ότι έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες ο Δήμος, έχει κινηθεί ταχύτατα και γι' αυτό είμαι αισιόδοξος ότι σε 2 μήνες από τώρα θα μπορούμε να έχουμε και τη νέα μελέτη και να προχωρήσουμε στην έναρξη της υλοποίησης, δηλαδή στις διαγωνιστικές διαδικασίες κτλ. Αυτό ήταν το πρώτο από τα αποσπάσματα και πρέπει να σας πω ότι με το ενδιαφέρον που είμαι βέβαιος ότι παρακολουθήσατε εσείς αυτό το απόσπασμα, το ίδιο ενδιαφέρον και ομοτράπεζοι παρακολούθησαν το μικρό κομμάτι της δήλωσης του κυρίου Βασιλιάδη. Το στυλό του Βλαδίμηρου Νταρζίτη πήρε φωτιά γιατί και αυτός για πρώτη φορά ακούει τις δηλώσεις. Θα ξεκινήσω όμως, θα μου επιτρέψετε κύριε να ξεκινήσω με τον κύριο Χαραλαμπάκη, καθότι έγινε κύριε Χαραλαμπάκη αναφορά στο Χάντμπολ. Αν το προϋπολογισμός για το γήπεδο εκτοξεύεται με την χρήση και από τα τμήματα του Χάντμπολ, θα κοιτάξουμε να τον εξυπηρετήσουμε στο παλιό γήπεδο. Το δικό σας σχόλιο. Καταρχήν να ξεκινήσω. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η τρίτη εκπομπή που έρχομαι σε εσάς, στο κανάλι σας, που ασχολείται με το νέο κλειστό. Η πρώτη εκπομπή ήταν η μελέτη στο Πανεπιστήμιο, η δεύτερη εκπομπή ήταν η μελέτη στη Δημαρχία, τώρα η τρίτη εκπομπή είναι και το Υπουργείο στη μέση. Μακάρι να τελειώσουμε, να είναι η τελευταία εκπομπή που ασχολούμαστε με αυτό το θέμα και να αρχίσει να προχωράει το έργο αυτό που το χρειάζεται τόσο πολύ όλη η πόλη. Όπως είχαμε μιλήσει και με τον Υπουργό και τον είπαμε τις διαφωνίες μας, ότι καταρχήν το κόστος δεν εκτοξεύεται τόσο πολύ όσο μας λέει ο Υπουργός, αν γίνει μεγάλο το γήπεδο ώστε να χωράει και να χωράνε διαστάσεις του Χάντμπολ. Από εκεί και πέρα έχουμε μιλήσει εμείς με την Ομοσπονδία μας κάτω στην Αθήνα. Η Ομοσπονδία είναι σε άμεση επαφή με το Υπουργείο σχεδόν καθημερινά. Προσπαθούν να δούνε αν θα βρεθεί λύση. Ενημέρωση δεν έχουμε. 100% απάντηση δεν έχουμε, οπότε και εμείς είμαστε εν αναμονή. Βέβαια, το να μην υπάρχει γήπεδο, να γίνει καινούργιο κλειστό και να μην χωράει το Χάντμπολ μέσα, είναι κάτι το τραγικό για μας. Μας απαξιώνει και σαν σύλλογο, τους Κύκλοπες Αλεξανδρούπολης, και γενικά σαν άθλημα και εμάς, αλλά και όλα τα παιδιά που έχουμε στις ακαδημίες μας και όλους όσους ασχολούνται με το άθλημα του Χάντμπολ στην περιοχή μας. Μας λυπεί πάρα πολύ αυτό, παλεύουμε, προσπαθούμε να δούμε αν θα βρεθεί λύση και πού θα καταλήξουμε. Θα επιστρέψω σε εσάς, κύριε Χαραλαμπάκη. Θα ζητήσω ένα πρώτο σχόλιο, καθότι ήταν πολύ ενδιαφέροντα όσο είπε ο Υπουργός, κυρίως και το κομμάτι στο οποίο αναφέρει ότι σε 2 μήνες είμαι αισιόδοξος πως η μελέτη θα είναι έτοιμη. Κύριε Κεμανετζή, θέλω να έρθω σε εσάς με αυτό το σχόλιο, να ζητήσω μια πρώτη τοποθέτηση και μια πρώτη αποτίμηση σε αυτό το μικρό απόσπασμα. Επαναλαμβάνω ότι θα ακολουθήσουν κι άλλα τόσο για το κόστος όσο και για τα λοιπά έργα στον νόμο. Εγώ από την πλευρά μου θέλω να πω ότι θα είναι ευχής έργο να επαληθευθούν όλα όσα λέει ο Υπουργός. Η πραγματικότητα είναι, η δικιά μου μάλλον η γνώμη που απεκόμισα από την παρουσία του εδώ ήταν ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που ξέρει τι λέει, δεν λέει λόγια μόνο για να λέγονται και πιστεύω ότι πραγματικά θα υλοποιηθούν όσα έχει πει και θα είναι ευχής έργο πραγματικά σε 2 μήνες να δούμε να υπάρχει μελέτη ούτως ώστε να προχωρήσουν όλα τα έργα. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, κατανοώ οπωσδήποτε την ανησυχία του κυρίου Χαραλαμπάκη, γιατί καλώς ή κακώς μιλάμε για αθλητισμό πάνω απ' όλα όλοι μας και θέλουμε μακάρι όλοι να μπορούν να ενταχθούν μέσα σε αυτό το γήπεδο. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι πρέπει να γίνει. Οποιοδήποτε κόστος πιστεύω, αλλά να είναι το λιγότερο. Θα το κρατήσω, κύριε Καμανετζή, θα επιστρέψω γιατί προφανώς η συζήτηση θα έρθει και θα κολλήσει αρκετά γύρω και από το βόλεϊ. Κύριε Χαρκιά, θέλω ένα σχόλιο και από εσάς. Το μπάσκετ είναι φυσικά ένα άθλημα σάλας το οποίο οφείλαμε και θέλαμε να εκπροσωπείτε εδώ. Έχετε αθλητές, υπάρχει αρκετός μικρός κόσμος ο οποίος ασχολείται. Θέλω να ρωτήσω πώς ακούτε εσείς αυτή την δήλωση και την αισιοδοξία εν προκειμένου του Υπουργού, πως σε 2 μήνες θα δίνεται να είναι έτοιμη μελέτη προκειμένου να προχωρήσει στην διαγωνιστική διαδικασία εδώ. Καταρχήν, όσο περισσότερο τον ακούω τον κύριο Βασιλιάδη που το επαναλαμβάνει, νιώθω κι εγώ μια σιγουριά. Είναι καλύτερο από το να μην το ακούω. Mm-hmm. Οπωσδήποτε είναι απαραίτητο ένα ακόμα κλειστό. Δεν χωράει αμφιβολία. Έχουμε πάθει ασφυξία πλέον. Θα θέλαμε να είναι όλα τα αθλήματα μέσα.
και δεν το λέω ως συναδελφική αλληλεγγύη επιφανειακή, πρέπει να είναι όλα τα αθλήματα μέσα. Από εκεί και πέρα είμαι πολύ χαρούμενος που το ξανακούω. Πιστεύω ότι επειδή το γνώρισα από κοντά, δεν θα έλεγε κάτι που δεν θα μπορούσε ίσως να το υλοποιήσει. Θα δούμε. Όταν θα πατήσω μέσα στο παρκέ, θα σας πω σε μια άλλη εκπομπή. Χαρούμενος είμαι. Ελπίζω η επόμενη εκπομπή, κύριε Χαλκιά, να είναι μέσα από το κλειστό. Φυσικά δεν μιλώ για την επόμενη χρονολογικά εκπομπή, γιατί η επόμενη εκπομπή του άλλου είναι την ερχόμενη Τρίτη. Ναι, αλλά σε κάθε περίπτωση, η επόμενη εκπομπή που θα ασχοληθεί, το επόμενο πολιτικό βαρόμετρο που θα πιάσει αθλητικό θέμα, ελπίζω να είναι μέσα από το νέο κλειστό. Δεν ξέχασα τον Βλαδίμηρο τον Αρζίδη, αλλά με σένα, Βλαδίμηρε, θα επιστρέψω μόλις έρθει το επόμενο απόσπασμα. Γιατί στο επόμενο απόσπασμα που έχουμε ετοιμάσει και έχει να κάνει με την συνέντευξη μικρό κομμάτι της οποίας παρακολουθήσατε με τον Υφυπουργό, τον κύριο Βασιλιάδη, κυρίες και κύριοι. Το επόμενο κομμάτι έχει να κάνει με το ποσό της μελέτης, για το οποίο χύθηκε αρκετό μελάνι. Υπενθυμίζω ότι υπάρχουν 3,9 εκατομμύρια ευρώ εξασφαλισμένα από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Φυσικά δεν θα μπορούσε να μην είναι ερώτημα στον Υπουργό τι γίνεται με το κόστος της μελέτης, φυσικά το κόστος της κατασκευής που προβλέπει η μελέτη, γιατί αυτή είναι η ουσία του θέματος. Η απάντηση του Υπουργού ευθύς αμέσως. Κύριε Υπουργέ, θέλω να ρωτήσω το εξής. Σας ευχαριστώ πρωτίστως που μπαίνετε εξ αρχής στο ζουμί της υπόθεσης. Ένας από τους φόβους που έχουν εκφραστεί είναι αν αυτά τα χρήματα δίνονται να χαθούν. Θέλω να ρωτήσω τη δική σας θέση επ' αυτού και επίσης αν προσεγγιστικά μπορούμε να πούμε πόσο μακριά ή πόσο κοντά θα είμαστε σε αυτό το νούμερο. Γιατί ακούσαμε ποσά πάνω από τα 4 εκατομμύρια, ακούσαμε ποσά μέχρι και στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Τελικώς έχουμε εικόνα για το πού θα βρίσκεται προσεγγιστικά το κόστος της ανέγερσης του νέου κλειστού. Η αρχική μελέτη στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Ο Δήμος έκανε μια προσπάθεια να αποτυπώσει την βούληση για το γυμναστήριο σε Γαρτί. Ο Δήμος και ο κάθε Δήμος, οι υπηρεσίες του κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Ενδεχόμενα δεν έχουν και την εξειδίκευση πάνω στους κάποιους τομείς. Γι' αυτό λύνεται το ζήτημα. Δεν πιστεύω ότι το ποσό που θα χρειαστεί θα υπερβεί κατά πολύ τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η πεποίθησή μου και με βάση την εμπειρία έτσι που έχω αποκτήσει πάνω σε αθλητικές υποδομές στο πόστο αυτό που υπηρετώ. Άρα θα έλεγα να κάνουμε υπομονή 2 μήνες, έτσι κι αλλιώς είναι δέσμευση και δική μας ότι το γυμναστήριο θα γίνει. Τα χρήματα δεν θα χαθούν εφόσον έχουμε ξεκινήσει όλες τις διαδικασίες. Είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία με την περιφέρεια και σε εξαιρετική συνεργασία. Άρα όταν όλες οι πλευρές έχουν και αυτή την επικοινωνία και αυτή τη συνεργασία και την κοινή βούληση, δεν νομίζω ότι θα έχουμε προβλήματα. Κοινή βούληση, υπάρχει δέσμευσή μας το κλειστό να γίνει. Δεν πιστεύω ότι το ποσό θα υπερβεί κατά πολύ τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Βλαδίμηρος Αρζίδης. Λοιπόν, πάρα πολύ σημαντικά τα όσα ακούσαμε μέχρι τώρα. Έχουμε κάποια σημαντικά δεδομένα. Καταρχάς, για μένα είναι πάρα πολύ ευχάριστο ότι η υπόθεση έχει πάει πιο ψηλά. Όπως είπε και ο κύριος Χαραλαμπάκης, αλλά και οι υπόλοιποι, καλές είναι οι εξαγγελίες, αλλά τις ακούμε πάρα πολλά χρόνια. Ξεκινώντας παλαιότερα με ένα παλιότερο κλειστό από το 2014, αρχές καλοκαιριού του 2016, η πρώτη εξαγγελία για αυτό το κλειστό, καλοκαίρι του 2017, τέλη Ιουλίου, η δεύτερη, με το κόστος 7 εκατομμύρια. Πάμε τώρα την αναλαμβάνει οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Να πω σε αυτό το του Υπουργείου Αθλητισμού. Να πω σε αυτό το σημείο φυσικά ότι είναι διαφορετικό πράγμα να η καλή θέληση να κάνουμε το κλειστό και διαφορετικό να το λέμε και διαφορετικό να γίνει πραγματικότητα. Υπάρχει μια απόσταση που πρέπει να διανυθεί, η οποία είναι μεγάλη και επίσης είναι και ακαθόδης αυτή η απόσταση που πρέπει να διανυθεί μέχρι να γίνει υλοποίηση ένα τόσο μεγάλο γήπεδο. Το βλέπουμε άλλωστε και σε μεγάλες ομάδες τι γίνεται με το γήπεδο, παραδείγματος χάρη τη ΑΕΚ. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θέλω να απευθύνω, χωρίς να θέλω να υπερκεράσω την ιδιότητά σου. Παρακαλώ, Βλαδίμηρε, ο λόγος παρουσίας εδώ τον κύριο Χαραλαμπάκη, είναι ακριβώς αυτός. Γιατί ακριβώς κάτι που επισήμανε μια αποστροφή του λόγου του, ότι το κόστος έχετε πληροφορίες ότι δεν θα εκτοξευτεί πολύ περισσότερο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δύο από τα πολύ σημαντικά που ακούσαμε μέχρι τώρα είναι ότι το κόστος θα είναι στα περίπου 4. Αν ξεπερνάει κατά πολύ, τότε το handball μένει απ' έξω και μένει στο κλειστό που έχουμε ήδη, στο Μιχάλης Παρασκευόπουλος, με περισσότερες ώρες. Αυτό που θα σας ρωτήσω είναι, αυτή η εκτίμηση είναι δική σας, έχετε απευθυνθεί σε κάποιες τεχνικές υπηρεσίες, είναι κάτι δεδομένο, είναι κάτι, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια βούληση από τη μεριά του Υπουργείου από τη στιγμή που είπατε κιόλας ότι υπάρχει μια συζήτηση, ανοιχτή επικοινωνία με την Ομοσπονδία Χειροσφαίρησης. Αυτά που σας είπα είναι οι κουβέντες που μας έχουν πει από την Ομοσπονδία, από κάτω από την Αθήνα που μιλήσαμε.
Βέβαια, η εκτόξευση που λέει το νούμερο του που θα ανεβεί, και εδώ με τον Υπουργό, όταν μιλήσαμε, δεν μας είπε ότι θα πάει στα 7 εκατομμύρια, παράδειγμα, άμα έχει το handball. Δεν μας είπε καθόλου νούμερο που θα φτάσει αν έχει και γήπεδο handball. Δηλαδή, για να αντιλαμβάνεται ο κόσμος, συγγνώμη σας διακόπτω, είναι χρειάζεται κάποια μέτρα περισσότερα. Το άθλημα του handball, και γι' αυτό γίνεται αυτή η συζήτηση. Δηλαδή, άμα είναι 4 εκατομμύρια να γίνει το κλειστό το γήπεδο, μπορεί να είναι 4-300 για να γίνει και handball. Δεν μας το έχει διευκρινίσει ο Υπουργός, ούτε μας έχει πει ότι ξέρετε θέλει άλλα 2 εκατομμύρια, παράδειγμα, για να γίνει το handball. Εκεί που έχετε απευθυνθεί εσείς, τι σας έχουν πει, πόσο είναι το κόστος, πόσο είναι αυτή η διαφορά. Δεν είναι και αυτοί σε θέση να πούνε ακριβείς νούμερα, και δεν θέλουμε να πούμε νούμερα για να μην εκτεθούμε κιόλας. Αλλά από ό,τι μας είπανε, ότι δεν είναι τεράστια η διαφορά. Θα σταθώ σε αυτό. Θα επιστρέψω σε εσάς, κύριε Καμανετζή, και στον κύριο Χαλκιά, αφού ακούσουμε ένα ακόμη απόσπασμα της συνέντευξης του κυρίου Υπουργού. Ένα ακόμη απόσπασμα το οποίο έχει να κάνει, κυρίες και κύριοι, με το θέμα της μελέτης, με το θέμα του ποσού της μελέτης. Άξιζε να τα χωρίσουμε σε δύο κομμάτια, να υποθεί το γεγονός των 4 εκατομμυρίων. Όσα είπε επιπρόσθετο ο Υπουργός, θα τα ακούσετε και θα τα δείτε ευθύς αμέσως. Επιτρέψτε μου ένα τελευταίο ερώτημα και να κλείσω με αυτό, κύριε Υπουργέ. Ξεκίνησα με το κλειστό και θέλω να κλείσω με το κλειστό. Αναφερθήκαμε στο κόστος, αναφερθήκαμε στις περισσότερες λεπτομέρειες οποίες θα μπορούσαμε να δώσουμε στο πλαίσιο μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας. Ωστόσο, νομίζω ότι σαν επίγευση οφείλω να το ρωτήσω. Να ρωτήσω αν τελικώς είστε αισιόδοξος ότι θα προχωρήσει χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις η ανέγερση του κλειστού, και να ρωτήσω αν τελικώς εκτιμάτε ότι το κόστος δεν θα είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτά τα ήδη εξασφαλισμένα 3,9 εκατομμύρια την περιφέρεια. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι είναι βαθιά μου πεποίθηση ότι το κόστος δεν θα ξεφύγει πάνω από αυτό το ποσό. Γι' αυτόν τον λόγο ήμουνα και τόσο, για να φύγουν οι σκιές, και τόσο άνετος στο να πω ότι θα συμμετέχω μέσα σε ό,τι παραπάνω είναι. Δηλαδή, και να ανέβει 100 ή 200.000 ευρώ, 200.000 θα βρούμε να συνεισφέρουμε κι εμείς, δηλαδή, για όνομα του Θεού. Δεν νομίζω ότι θα ξεφύγει παραπάνω. Είμαι σχεδόν πεπισμένος. Από εκεί και μετά, νομίζω ότι με την επικαιροποίηση μελέτης θα μπορέσουμε, εφόσον όλες οι πλευρές το θέλουν, και το θέλουν ειλικρινά. Εγώ αυτό έχω διαγνώσει και αυτό έχω καταλάβει από τη συνεργασία που έχω. Έχω την αίσθηση ότι πολύ σύντομα θα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε τον διαγωνισμό. Το σημειώνω, κύριε Υπουργέ, κύριε Βασιλιάδη, για την δυνατότητα της επικοινωνίας. Σας ευχαριστώ θερμότατα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Μπορεί να ήταν η ερώτηση με την οποία κλείσαμε, αλλά να είστε σίγουροι ότι δεν είναι η τελευταία ερώτηση που τέθηκε στον Υπουργό, καθότι έχουμε και έτερες τοποθετήσεις που έχουν να κάνουν τόσο με τις εκτιμήσεις εντός εισαγωγικών για τον τύπο της κατασκευής, για τα έργα τα οποία θα γίνουν σε όλο το μήκος του νομού, και θα τα δώσουμε τα αποσπάσματα αυτά στη συνέχεια αργότερα, αλλά, κύριε Χαραλαμπάκη, κύριε Χαλκιάκη, κύριε Καμανετζή, και για τα αθλήματα που δίνανται να φιλοξενηθούν στο κλειστό. Θα επιστρέψω με αυτό, κύριε Χαραλαμπάκη, γιατί προφανώς κυρίως έχει να κάνει με το ζήτημα του handball. Θα μου επιτρέψετε όμως, πριν συνεχίσω τη συζήτηση, να αναφέρω και ένα μήνυμα που μου έστειλε πριν από λίγο και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ο κ. Κουκουράβας. Μου επισημαίνει πως εστάλησαν από τον Δήμο και οι διορθώσεις στις παρατηρήσεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Επομένως, αναμένουμε πλέον την έγκριση του κτηριολογικού. Αυτό είναι το μήνυμα που έλαβα πριν από λίγα λεπτά από τον κύριο Κουκουράβα. Κύριε Καμανετζή, πολλά υπόθηκαν, πολλά και ενδιαφέροντα. Θαρώ, ένα κόστος κοντά στα 4 εκατομμύρια. Τελικώς, το ζουμί της υπόθεσης έχει να κάνει και με το τι περιμένουν τα σωματεία από αυτό το νέο κλειστό. Πώς σκέφτονται οι άνθρωποι του βόλεϊ, εν προκειμένου στη δική σας περίπτωση, ότι μπορεί να είναι αυτό το κλειστό και πώς πρέπει να είναι για να καλύπτει τις ανάγκες των σωματείων της ποδοσφαίρισης. Οι ανάγκες των σωματείων, είναι η αλήθεια, ότι δεν καλύπτονται ούτε με ένα ούτε με δύο κλειστά γήπεδα στην πόλη. Αλλά πάντοτε πρέπει να προσαρμοζόμαστε σύμφωνα με ό,τι έχουμε. Πιστεύω λοιπόν ότι βασικό μέλημα πρέπει να είναι το νέο κλειστό γυμναστήριο να μπορεί να φιλοξενεί διεθνείς αγώνες, διεθνείς διοργανώσεις. Το παλιό το κλειστό γυμναστήριο, το υπάρχον κλειστό γυμναστήριο, το Μιχάλης Παρασκευόπουλος, το θυμάμαι από την μέρα που θεμελιώθηκε, το 1975, ήμουν από τους πρώτους που έπαιξε μέσα στο γήπεδο αυτό, το 1977, πρωτού ακόμα γίνουν τα εγγένεια, και είχε γίνει τότε γιατί υπήρχε ανάγκη να γίνει, και ήταν η ανάγκη του βόλεϊ όταν έπαιζε στην πρώτη εθνική και έπαιζε στο ανοιχτό γήπεδο. Θέλω να πω λοιπόν ότι οι ανάγκες συνεχώς αλλάζουν. Τα δεδομένα αλλάζουν.
πλέον το γήπεδο δεν μπορούσε να φιλοξενήσει ένα σωρό αγώνες που θα μπορούσε να φιλοξενήσει, επειδή ακριβώς ο κόσμος της Αλεξανδρούπολης ήταν συνδεδεμένος απόλυτα με το βόλεϊ και δεν μπορούσε να τις φιλοξενήσει και εκδηλώσεις που θα δίνανε και άλλη όθηση σε όλο τον αθλητισμό, πιστεύω, στην περιοχή, γιατί ακριβώς το γήπεδο δεν είχε τις προδιαγραφές εκείνες. Πιστεύω λοιπόν ότι οτιδήποτε γίνει πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι προδιαγραφές αυτές θα είναι τέτοιες που θα μπορούν να γίνονται διεθνή γεγονότα, να το πω έτσι, για όλα τα αθλήματα που θα μπορεί να φιλοξενήσει μέσα. Από εκεί και μετά, όλα τα σωματεία θα θέλουν να παίζουν εκεί μέσα, είναι σίγουρο. Όλα τα σωματεία θα θέλουν να προπονούνται εκεί, είναι σίγουρο. Το σίγουρο βέβαια είναι ότι όταν θα γίνει, θα υπάρχει ένας παραπάνω χώρος, τον οποίο θα πρέπει όλοι να εκμεταλλευτούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα επιστρέψω με αυτό και πατώντας επάνω σε αυτό, κύριε Χαλκιά, θέλω να πάω σε εσάς. Γιατί ξέρετε, είναι γεγονός, ο κύριος Κεμανιτζής το ανέφερε χαριτολογώντας στην αρχή, αλλά είναι γεγονός ότι υπάρχουν πολλά αθλητικά σωματεία στην περιοχή. Βέβαια, ευχής έργων το ότι υπάρχουν πολλά αθλητικά σωματεία στην περιοχή και ότι υπάρχει προώθηση του αθλητικού ιδεώδους μέσω της δικής τους παρουσίας. Όλα τα αυτά για τις ανάγκες του μπάσκετ. Τι σηματοδοτεί ένα νέο κλειστό, το οποίο φυσικά θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα σωματεία της καλαθοσφαίρισης και πώς σκέφτεστε εσείς ότι θα πρέπει να είναι το κλειστό προκειμένου να καλύπτει τις ανάγκες των δικών σας σωματείων? Κοιτάξτε, θεωρώ λίγο ότι το έχουμε πάρει λίγο ανάποδα το ζήτημα. Οι ανάγκες των σωματείων δεν είναι μόνο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου που εκπροσωπούνται στα πρωταθλήματα. Η κύρια και βασική ανάγκη των σωματείων είναι να μπορούν να έχουν προπονητήρια. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, μπορούμε να την ανοίξουμε για το πώς μπορεί να δομηθεί όλο αυτό το σύστημα ώστε να εξυπηρετούνται τα σωματεία. Όσον αφορά το κλειστό γυμναστήριο, που είναι η εικόνα του Σαββατοκύριακου, να το πω έτσι, προφανώς και για τους αγώνες χρειάζεται να είναι υψηλών προδιαγραφών. Και σε όλη τη βδομάδα θα χρησιμοποιηθούν οι ώρες που θα διατίθεται στα σωματεία με κάτι παραπάνω από ό,τι έχουμε αυτή τη στιγμή. Προφανώς θα διπλασιαστούν. Χρήσιμο είναι. Αλλά οι ανάγκες των σωματείων χρειάζονται και τα προπονητήρια. Περιλαμβάνουν και τα προπονητήρια, να το πιο σωστά. Θέλω να ρωτήσω το εξής για τα προπονητήρια, γιατί συζητούσαμε με τον Βλαδίμηρο πριν μπούμε στο στούντιο το πώς έχει κλιμακωθεί αυτή η συζήτηση από το μακρινό σε χρόνο γεγονότων, αλλά τόσο κοντινό 2014. Θυμάμαι τότε, αρχές του 2014, με τον κύριο Γιαννακίδη, Περιφερειάρχη, να συζητάμε για ένα κλειστό στα γραφεία του Εθνικού Εμπροκειμένου, κύριε Κεμανετζή, να συζητάμε για ένα κλειστό 18-18,5 εκατομμυρίων, με 3.500 θέσεις, με ξεχωριστό προπονητήριο. Φυσικά έχουμε ξεφύγει από αυτά τα δεδομένα. Με όλα τα αυτά, κάνω τον απαραίτητο πρόλογο, κύριε Χαλκιά, για να ρωτήσω το εξής. Πόσο μεγάλη σημασία, για να το υπογραμμίσω μάλλον, έχει ένα προπονητήριο? Το θίξατε, το θίγετε και νομίζω ότι είναι καλό μέσα από τη σημερινή συζήτηση να ανοίξει εν γέννη και συζήτηση για τους χώρους προπόνησης και προετοιμασίας των αθλητών. Πολλά σωματεία, φαντάζομαι, ελάχιστοι τέτοιοι χώροι. Πέρα από το Παρασκευόπουλος υπάρχει άλλο? Να καλύψει αυτές τις ανάγκες και το τόλ του μαΐστρου ενδεχομένως. Να σας πω. Αυτή τη στιγμή να πάρουμε τις υπάρχουσες υποδομές στην Αλεξανδρούπολη. Εκτός από το Μιχάλης Παρασκευόπουλος, το οποίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις υποδομές, έχουμε το κλειστό του μαΐστρου που λέμε, πίσω από το ΚΕΓΕ. Και από εκεί και πέρα υπάρχει ένα μικρό χάος. Δηλαδή υπάρχουν αίθουσες κυρίως ακατάλληλες, όπως είναι του πρώτου ΕΠΑΛ, αίθουσες που δεν έχουν ούτε τις συγκεκριμένες διαστάσεις για να μπορεί να προπονηθεί κάποιος. Δεν μιλάω για τις συνθήκες φωτισμού, θέρμανσης. Αυτά τα αφήνω εντελώς. Το τέταρτο δημοτικό, το οποίο είναι χώρος, δεν είναι γήπεδο. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα κλειστό γυμναστήριο, το οποίο για καλή μας τύχη συνέβη τα τελευταία 2 χρόνια. Μας έχει διατεθεί από το Πανεπιστήμιο. Είναι ακριβώς πάνω από την ιατρική σχολή και καλύπτει κάποιες ανάγκες. Ας δώσω ένα παράδειγμα, δηλαδή, του τι ισχύει για το σωματείο το δικό μας. Ένα αντιπροσωπευτικό, όπως είναι και το τμήμα του Εθνικού, όπως είναι και η Ακαδημία των Ρούκης. Στο κλειστό γυμναστήριο Παρασκευόπουλος έχουμε 2 αγωνιστικές ώρες. Όλη τη βδομάδα. Και άλλες 2 έχει ο Εθνικός. Για το τμήμα μπάσκετ, δηλαδή. Για το τμήμα μπάσκετ, δηλαδή. Στο Πανεπιστήμιο έχουμε 5 προπονητικές ώρες, όπως και ο Εθνικός. Και οι Ρούκης εκεί έχουν, η Ακαδημία έχουν και αυτοί, έχουν την εντύπωση 4. Δεν φτάνουν όταν έχουμε 3 αγωνιστικά τμήματα αυτή τη στιγμή. Έχουμε ανδρών, εφήβων και παιδών.
δεν φτάνουν να καλύψουν τις εβδομαδιαίες ανάγκες προπόνησης που είναι 3 με 4 προπονητικές ώρες. Άρα ένα καινούριο κλειστό τι θα μας δώσει? Θα μας δώσει μεν κάποιες προπονητικές ώρες για να καλύψουμε τα αγωνιστικά μας τμήματα, οι υποδομές όμως παραμένουν εκτός. Άρα τα προπονητήρια είναι ζωτικής σημασίας. Το να αναδείξεις μία ομάδα και να αναδείξεις αθλητές, τους οποίους βέβαια ίσως στα 18 να τους χάσει για μερικά χρόνια, αλλά ερχόμενοι πίσω να παίξουν πάλι, χρειάζεται κάπου να προπονηθούν σε κανονικές συνθήκες. Για να συγκρίνουμε, να πούμε ότι στην Κομωτινή υπάρχουν ένα κλειστό γυμναστήριο, αλλά υπάρχουν και από πίσω 3 κλειστά γυμναστήρια κανονικών διαστάσεων σε 3 σχολεία. Άρα εκεί μπορεί να εξυπηρετηθεί κάθε σωματείο ξεχωριστά. Και το τμήμα του βόλεϊ και το τμήμα του χάντμπολ, έχω την εντύπωση, σε ένα από αυτά. Και κυρίως του μπάσκετ, μας ενδιαφέρει, μας σαν ένωση. Στην Ξάνθη υπάρχουν 4 κλειστά. Άρα το παιδί, ο 7χρονος, ο 8χρονος, που κάποια στιγμή ευελπιστούμε να στελεχώσει τα αντρικά τμήματα, προπονείται σε κανονικά γήπεδα. Τα δικά μας τα παιδιά καταλήγουν να παίζουν στο αγωνιστικό τμήμα των παιδών, να γίνουν 16 χρονών δηλαδή, και δεν έχουν πατήσει ποτέ σε κανονικό γήπεδο. Κύριε Χαλκιά, με αυτό θα πάω σε διαφημίσεις. Θα επιστρέψω με εσάς, κύριε Χαραλαμπάκη, αλλά και με τον Βλαδίμηρο τον Ναρζίδη. Θα κοιτάξουμε να έχουμε και τηλεφωνικές συνδέσεις στο δεύτερο μέρος για μια εκπομπή η οποία ξεκίνησε με το ζήτημα της ανέγερσης νέου κλειστού γυμναστηρίου. Φυσικά θα συνεχιστεί με αυτό, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, προφανώς ανοίγει και επεκτείνεται εν γέννη στα ζητήματα των υποδομών. Με αυτά και πολύ περισσότερα, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε, αντιλαμβάνεστε ότι σε μια τέτοια συζήτηση και σε μια τέτοια εκπομπή αρκετός λόγος και αρκετή κουβέντα γίνεται και off camera, γίνεται και στο πλαίσιο του διαλύματος. Είπα προηγουμένως ότι θα επιστρέψουμε και φυσικά θα συζητήσουμε ενεργέστερα το ζήτημα του νέου κλειστού γυμναστηρίου. Ακούσαμε μερικά από τα κομμάτια της συνέντευξης του κυρίου Υφυπουργού, του κυρίου Βασιλιάδη. Υπενθυμίζω εντάχει μερικά πολύ κρίσιμα σημεία. Δεν θα υπερβεί κατά πολύ τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Σε 2 μήνες είμαι αισιόδοξος πως η μελέτη θα είναι έτοιμη. Είπε σημαντικά πράγματα ο κύριος Βασιλιάδης. Θα μου επιτρέψουν οι ομοτράπεζοι να σχολιάσουμε κάποια εξ αυτών εντάχει με τον πρόεδρο του Εθνικού Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Μεσσηνίζη. Τον έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Σκέβα, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας τηλεφωνική, αλλά εξίσου σημαντική. Συζητούσα προηγουμένως κύριε Μεσσηνίζη και θυμόμουν μαζί με τους συνομιλητές μας εδώ ότι η πρώτη εξαγγελία που θυμάμαι εγώ στα πρόσφατα χρόνια ήταν μέσα από τα γραφεία του Εθνικού για το κλειστό των 18,5 εκατομμυρίων τότε. Έχουμε φύγει από αυτό. Μιλούμε πλέον για ένα κλειστό το οποίο βάσει των λεγόμενων του κυρίου Βασιλιάδη δεν θα κινηθεί πολύ υψηλότερα από τα 4 εκατομμύρια. Ένα πρώτο σχόλιο, κύριε Πρόεδρε, από εσάς. Αμήν και πότε το κλειστό, κύριε Σκέβα. Έχουμε χορτάσει από υποσχέσεις. Ελπίζω αυτή τη φορά οι υποσχέσεις να γίνουν και έργα. Όπως και εσείς προηγούμενα συζητήσατε με τους συναδέλφους και τους φίλους εκεί στο ΠΑΕΛ, είναι πλέον φανερό πόσο μεγάλη ανάγκη είναι αυτό το κλειστό για την πόλη. Όχι ότι θα λύσει τα μεγαλύτερα προβλήματα, αλλά πιστεύω ότι θα βοηθήσει αρκετά, μιας και θα αποσυμφορήσει αρκετά τον Παρασκευόπουλος. Ένα Παρασκευόπουλος, Πρόεδρε, το οποίο το συζητούσαμε προηγουμένως, το έθιξε ο κύριος Χαλκιάς, το έθιξε ο κύριος Κεμανετζής, την έλλειψη χώρων, την έλλειψη χώρων άθλησης. Ένα Παρασκευόπουλος το οποίο έχω την ταπεινή εντύπωση ότι μάλλον παρά είναι βεβαρημένο αναλογικά με τα δεδομένα του κύριε Μεσσηνίζη. Ναι, συμφωνώ και εγώ ότι το Παρασκευόπουλος είναι πλέον ένα γυρασμένο γυμναστήριο παλιάς τεχνολογίας, έχει ήδη θέματα τα οποία χρήζουν βελτίωσης και το ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε και το κρατάμε, εννοώ το Δήμο που μπορεί το συντηρεί και το κρατάει, κάνει άθλο. Διότι οι ανάγκες είναι τεράστιες, τα σωματεία έχουν γίνει διπλάσια στην πόλη. Νομίζω ότι με πολύ μεγάλη δυσκολία εξυπηρετούν τα σωματεία μέσα στον Παρασκευόπουλος. Κύριε Μεσσηνίζη, θέλω να ρωτήσω γι' αυτό, γιατί προφανώς αποτελεί μείζον θέμα συζήτησης. Το συζητήσαμε τους εκπροσώπους των σωματείων. Προφανώς θέλω να το θέσω και σε εσάς, γιατί ο Εθνικός έχει αρκετά τμήματα σάλας. Θέλω να ρωτήσω, με δεδομένη την έλλειψη προπονητηρίων, η οποία προφανώς είναι παραδεδεγμένη αλήθεια,
πόσα προβλήματα θα έρθει να λύσει ένα νέο τέτοιο κλειστό, το οποίο επαναλαμβάνω τη ρίση σας, αμήν και πότε να γίνει. Αμήν και πότε λέμε κι εμείς, πόσα προβλήματα αναμένεται να λύσει, τουλάχιστον από το Σωματείο του Εθνικού. Ακούστε να δείτε. Όπως προηγουμένως είπαν και οι φίλοι μας εκεί στο πάνελ, σίγουρα θα λύσει αγωνιστικά προβλήματα. Σίγουρα ομάδες βόλεϊ, μπάσκετ θα εξυπηρετούν ως έναν βαθμό. Το κύριο πρόβλημα των σωματείων αυτή τη στιγμή είναι στις υποδομές. Σε ό,τι αφορά τον εθνικό, επειδή το ξέρω και το ζω καθημερινά, έχουμε 5 τμήματα τα οποία αγωνίζονται σε κλειστούς χώρους. Στα 2 από αυτά είμαστε σαν τους τσιγκάνους. Εξυπηρετούμαστε σε 3 ή 4 γυμναστήρια, σε σχολεία, όπως επίσης και σε ακατάλληλους άλλους χώρους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εμείς περισσότερο εστιάζουμε στις ανάγκες των υποδομών περισσότερο, χωρίς βέβαια να λέμε ότι είναι άσχημο να γίνει και τα αγωνιστικά τμήματα. Εδώ υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Άκουσα προηγουμένως από τους φίλους μας που είπαν για άλλες πόλεις, για τα προπονητήρια κτλ. Ναι, είναι μεγάλη ανάγκη όντως τα προπονητήρια, θα εξυπηρετούσαν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει μια πρόβλεψη για το μέλλον να μπορέσουμε να έχουμε και προπονητήρια. Πρόεδρε, θα κλείσω για την ώρα σε περίπτωση που φυσικά θα έχουμε συζήτηση για το θέμα. Σε περίπτωση που θέλετε να παρέμβετε και να επέμβετε, θα είμαστε εδώ για την ώρα, κύριε Μεσσηνίζη. Σας ευχαριστώ θερμότατα. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτά από τον πρόεδρο του Εθνικού, φίλες και φίλοι, και αγαπητή ομοτράπεζη. Θέλω να ακούσουμε, κύριε Χαραλαμπάκη, πριν επιστρέψω, γιατί νομίζω σας έχω αδικήσει μερικώς, εσάς και τον φίλο μου τον Βλαδίμηρο τον Αρζίδη, αλλά να είστε βέβαιοι ότι θα επιστρέψω με εσάς, αφού ακούσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον απόσπασμα το οποίο έχει να κάνει και με το handball. Γιατί είπα προηγουμένως ότι πέρα από το ζήτημα του ποσού της μελέτης, πέρα από το ζήτημα του χρόνου της μελέτης, βασικό είναι να δούμε και ποια η σκέψη και η στόχευση αναφορικά με τα αθλήματα τα οποία θα δύναται να εξυπηρετήσει το νέο κλειστό γυμναστήριο. Σε αυτό το ερώτημα απαντά ο κύριος Βασιλιάδης. Τι απαντά? Στο απόσπασμα που ακολουθεί. Προφανώς και εμείς δεν θα μπούμε στη δουλειά των μελετητών. Ορθώς το θίγεται, αλλά όφιλα να το πράξω από τη στιγμή που έχει γίνει αρκετή συζήτηση και τοπικά. Θέλω να ρωτήσω και αυτό. Θα ήταν παράληψη να μην θέσω επίσης το ερώτημα, κύριε Υπουργέ, αν θα είναι όλα τα αθλήματα σάλας μέσα, θα υπάρχει πρόβλεψη για παράδειγμα και για το handball, γιατί γνωρίζουμε ότι εκεί θα απαιτηθούν και περαιτέρω παρεμβάσεις. Το απάντησα ήδη. Ιδεατό θα ήταν να είναι και το handball μέσα. Εάν όμως η κατασκευή του γηπέδου handball μας εκτοξεύει τον προϋπολογισμό, και εκεί πέρα κινδυνεύσουμε να μην γίνει το έργο, έτσι, γιατί εάν το άνοιγμα των διαστάσεων που επηρεάζει συνολικά την κατασκευή μας φτάνει τόσο ψηλά τον προϋπολογισμό που και εγώ δεν μπορώ να συνδράμω, τότε έχουμε πρόβλημα. Και το εξήγησα και στους ανθρώπους του handball. Δηλαδή, εδώ πέρα δεν μας παίρνει, και θέλω να με σαφήσει αυτό, δεν μπορούμε να κορδευόμαστε μεταξύ μας, ούτε να πουλάμε φύγε για να δώσω μεταξωτές κορδέλες, και έτσι καλλιώς και το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Ήμουν σαφής. Η προσπάθεια θα γίνει να δούμε μια τροποποιημένη μελέτη που θα περιλαμβάνει και το handball. Εάν αυτό δεν μπορεί να γίνει, τότε δεν θα υπάρχει handball μέσα, αλλά θα υπάρχει δέσμευση εγγραφή εκ των προτέρων για τις περισσότερες ώρες που θα έχει το handball στο υπάρχον γυμναστήριο. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε κάποιο άθλημα απ' έξω, και ειδικά και το handball εμείς και το σεβόμαστε και έχουμε δώσει και ιδιαίτερη βαρύτητα αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησής μας. Δεν υπάρχει περίπτωση να ρίξουμε οποιοδήποτε άθλημα. Αυτό είναι σαφές. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει παραπονεμένο και αδικημένο άθλημα. Παρ' όλα αυτά, αν μας εκτοξεύσει το budget, ιδεατό φυσικά να ήταν μέσα, αλλά θα εξετάσουμε άλλες λύσεις όπως περισσότερες ώρες στο Παρασκευόπουλο. Νομίζω ότι ήταν το κατάλληλο απόσπασμα για να ζητήσω σχόλια από εσάς, κύριε Χαραλαμπάκη. Είναι αυτό που με ρώτησε προηγουμένως και ο Βλαδίμηρος. Άμα έχουμε κάποια μελέτη, πόσο ανεβαίνει το ποσό. Αυτή τη στιγμή ούτε ο ίδιος υπουργός ξέρει ακριβώς πόσο θα είναι η διαφορά το να έχει handball και να μην έχει handball. Από εκεί και πέρα, ναι, αυτό είναι κάποιες τις δεσμεύσεις που μας τις είπε και εμάς όταν βρεθήκαμε εδώ, Αλεξανδρούπολη, ο Υπουργός. Είναι δεσμεύσεις που έχει πει στην Ομοσπονδία. Έγραφες ότι θα έχουμε παραπάνω ώρες στο υπάρχον, στο Παρασκευόπουλος, ότι θα μας προσέξουν σε κάποια άλλα πράγματα παραπάνω. Βέβαια, έχουμε χορτάσει από λόγια. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Μακάρι να γίνει το κλειστό. Μακάρι να έχει handball μέσα το κλειστό, αλλά και να μην έχει handball. Να γίνει έτσι όπως πρέπει να γίνει, αυτή είναι η επίσημη θέση των κυκλόπων, και ας έχει βόλεϊ και μπάσκετ μέσα, γιατί θα είναι για το καλό του αθλητισμού της πόλης.
Και εμείς είμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση και θέλουμε και υποστηρίζουμε να γίνει το κλειστό. Άσχετα αν έχει χάντμπολ ή δεν έχει. Όχι, οφείλω να πω ότι συγκεκριμένη δήλωση σας τιμά, κύριε Χαραλαμπάκη, και τιμά το σωματείο που εκπροσωπείτε και την Ένωση, αλλά φυσικά και τους κύκλοπες. Δεν είναι μόνο εξαιρετικά υποτική, αλλά αν μη τι άλλο δείχνει ότι. Όχι, δεν το λέω ούτε για να χαϊδέψω αυτιά, γιατί ίσα ίσα και ειδικά με παράγοντες του εθνικού του βόλεϊ έχω κοντραριστεί πάρα πολλές φορές. Και η κόντρα ξεκινάει γιατί υπερασπίζομαι τα συμφέροντα του σωματείου μου, του σωματείου που εκπροσωπώ. Είμαι στους κύκλοπες. Θα κοιτάξω το καλό των κυκλόπων και όχι παράδειγμα ούτε της Ολυμπιάδας, ούτε του Εθνικού. Αλλά και αυτή τη στιγμή αυτό που λέω, το λέω γιατί το πιστεύω και εγώ και οι συνεργάτες μου στο Σύλλογο και είναι και για το καλό της πόλης, όπως και να το κάνουμε. Δεν κοιτάμε μονόπλευρα. Σε κάθε περίπτωση οφείλω να το ρωτήσω. Αν τελικώς πράγματι δείξει η μελέτη, η οποία επαναλαμβάνω ότι με βάση την συνέντευξη που καταγράψαμε του κυρίου Βασιλιάδη, υπάρχει αισιοδοξία ότι θα είναι έτοιμη σε 2 μήνες. Αν λοιπόν αυτή η μελέτη καταδείξει ότι ξέρετε κάτι, κύριε, το να επεκτείνουμε για κάποια μέτρα, όπως είπε προηγουμένως ο Βλαδίμηρος, το κλειστό, την κατασκευή για να μπορέσουμε να βάλουμε το χάντμπολ, θα πάει πάρα πολύ το μπάτζετ, δεν θα γίνει. Αν τελικά πράγματι, κύριε Χαραλαμπάκη, ισχύει αυτό το σενάριο, όμως σας δοθούν περισσότερες ώρες, μια πολύ καλύτερη χρήση στο Παρασκευόπουλος, είναι το Παρασκευόπουλος ένα γήπεδο το οποίο μπορεί να καλύψει με περισσότερες πάντα ώρες ως δεδομένο τις ανάγκες των σωματείων του χάντμπολ. Σίγουρα μπορεί να τις καλύψει και από άποψη λειτουργικότητας και από άποψη τεχνικών υποδομών να κάνουν προπόνηση οι αθλητές και οι αθλητριές μας μέσα. Και η χωρητικότητα μας καλύπτει, γιατί δεν είμαστε άθλημα ούτε που έχουμε 2.000 και 1.500 και 1.000 άτομα μέσα στους αγώνες. Και ίσα ίσα μας εξυπηρετεί περισσότερο, γιατί είναι και πιο συμμαζεμένο το γήπεδο, λιγότερα τα λειτουργικά έξοδά του, γιατί σε κάποια στιγμή, σε κάποια συζήτηση αναφέρθηκε και το πώς θα καλυφθούν τα λειτουργικά έξοδα του καινούριου του γήπεδου. Και εκεί πέσανε πολλές ιδέες. Να συμμετέχουν οι ομάδες, να πληρώνουν οι ομάδες. Όλα αυτά είναι κάτι που θα επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς των ομάδων. Κάτι που το σκεφτόμαστε κι εμείς που είμαστε μια φτωχή ομάδα. Μας καλύπτει. Το καινούριο το κλειστό εμάς θα μας εξυπηρετούσε μόνο αν κάποια στιγμή λέγαμε ότι θα μπορέσουμε να ανεβάσουμε τις ομάδες μας στην μεγάλη κατηγορία και να στοχεύσουμε να βγούμε Ευρώπη, όπως είχαμε βγει πριν 15 χρόνια με το γυναικείο μας. Εκεί θα το χρειαζόμασταν. Την στιγμή αυτή που συζητάμε, μας καλύπτει, μας υπερκαλύπτει το Παρασκευόπουλος. Το σημειώνω. Για τους αγώνες, για να μην παρεξηγηθώ, για τους αγώνες των ομάδων αντρών και γυναικών. Το κομμάτι των υποδομών και των ακαδημιών είναι άλλο κομμάτι, το οποίο και εκεί έχουν πολλά προβλήματα, όπως έλεγα προηγουμένως, γιατί εκεί είμαστε στο κλειστό, στο ΚΕΓΕ, το οποίο οι διαστάσεις που παίζεται το χάντμπολ είναι 20x40. Το κλειστό του ΚΕΓΕ είναι 30x16. Στο 30x16 το χωρίζουμε στη μέση, στο μισό γήπεδο κάνουν τα αγοράκια, στο μισό γήπεδο κάνουν τα κοριτσάκια. Στο κλειστό, στο νοσοκομείο, εκεί δεν υπάρχει πάτωμα για να καλύψει τις ανάγκες του χάντμπολ. Το παρκέ είναι μέχρι και τις διαστάσεις του μπάσκετ. Από εκεί και πέρα τελειώνει το παρκέ και αρχίζει το τσιμέντο. Εκεί υπάρχουν τα προβλήματα όπως σε όλες τις ομάδες. Και είναι ένα μεγάλο θέμα που πρέπει κάποια στιγμή όλοι οι σύλλογοι να ρίξουμε το βάρος μας στο κομμάτι των υποδομών και στις κτηριακές εγκαταστάσεις για τις υποδομές μας. Θα το συζητήσουμε συνέχεια, να είστε βέβαιος. Βλαδίμηρ, είπα προηγουμένως ότι σε αδίκησα λιγάκι χρονικά, αλλά είναι γεγονός ότι και η δική σου συνεισφορά εδώ είναι καταλυτική και είναι καταλυτική και λόγω του γεγονότος ότι έχεις καταγράψει αναλυτικότατα όλο το προηγούμενο διάστημα το ρεπορτάζ του γηπέδου. Αν μη τι άλλο, σημαντικά πράγματα ακούστηκαν από τον Υπουργό σήμερα. Δεν θέλω να πω αποκαλύψεις, αλλά ναι, είναι ειδήσεις και ειδήσεις οι οποίες θα συζητηθούν. Έτσι ακριβώς είναι, Γιάννη. Είναι σημαντικές όσα ανέφερε ο κύριος Γιώργος Βασιλιάδης. Καταρχάς, ξεκινώντας από το τέλος, το τελευταίο απόσπασμα το οποίο παρακολουθήσαμε, λέξη κλειδί για μένα, η λέξη εκτοξεύει. Μιλάμε για ένα ποσό που από τα 4 θα πάμε στα 7, γιατί είναι μεγάλη απόκληση. Νομίζω πως όχι. Η κοινή λογική λέει πως όχι. Τότε γυρνάμε στο προηγούμενο στάδιο, το πως η προηγούμενη μελέτη που είχε εκπονηθεί από τον Δήμο, γιατί έχει τόσο μεγάλη απόκληση με την καινούρια μελέτη που γίνεται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Επίσης, να πω σημαντική τοποθέτηση είναι από τον κύριο Χαραλαμπάκη, που λέει ότι οι κύκλοπες, το άθλημα της χειροσφαίρησης κάνει πίσω εφόσον θα ωφεληθεί το κοινό καλό αθλητισμός εν γέννη του Δήμου Αλεξανδρούπολης για ένα ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό που αφορά, έχουν μαζικό αθλητισμό όλα αυτά τα θέματα και επίσης βγάλαμε τον κύριο Μεσινέζη, Γιάννη,
Ο Εθνικός διαθέτει τμήμα πινκ-πονκ με έντονο στεγαστικό πρόβλημα. Βέβαια. Μέσα σε εισαγωγικά του στεγαστικού. Μπάντμιντον. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Ξαναγυρνώντας, γιατί είναι σημαντικά όσο ακούσαμε. Γιατί έχουμε ένα χρονικό περιθώριο πλέον, στους δύο μήνες, που εγώ δυσκολεύομαι πάντως να κατανοήσω πώς γίνεται αυτό, εφόσον ακόμα δεν γνωρίζουμε το πόση μεγάλη απόκληση είναι, θα προσδώσει αν μπει και το άθλημα του handball. Δυσκολεύομαι να το παρακολουθήσω. Εν γέν, έχω καλή πίστη σε αυτά που είπε ο κύριος Βασιλιάδης. Πάντως, δυστυχώς, και το έχουν επισημάνει όλοι οι συνομιλητές μας, όλοι οι ομοτράπεζοι και ο Αυγερινός Μεσινέζης, έχουμε ακούσει πολλά, έχουν γίνει εξαγγελίες πολλές φορές για κλειστό γυμναστήριο, ξεκινώντας το 2014 και εκείνο το φαραωνικό έργο, αλλά και εκείνο είχε γίνει με τυμπανοκρουσίες, το φαραωνικό έργο. Οπότε να έχουμε χαμηλά την μπάλα, έχουμε καλή πίστη ότι θα πραγματοποιηθεί, και εφόσον λύνεται και με αυτήν την τοποθέτηση του κυρίου Χαραλαμπάκη, αφού υπάρχει και η έγγραφη δέσμευση, σημειώνω, όπως ακούστηκε από τον κύριο Βασιλιάδη, ότι θα έχει περισσότερες ώρες στο Μιχάλης Παρασκευόπουλος, νομίζω ότι εφόσον προχωράει και υπάρχει ένας ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της Περιφέρειας, νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Γι' αυτό, Βλαδιμίρος Αρζίτης, είναι αθλητικογράφος τηλεόρασης. Συμπίκνω σε όλα όσα είδατε και ακούσατε στα προηγούμενα περίπου 45 με 50 λεπτά. Θέλω να πάω σε ένα ακόμη απόσπασμα, το οποίο έχει να κάνει, το είπα πριν να πάμε σε διαφημίσεις, το οποίο έχει να κάνει με τον τύπο της κατασκευής. Αρκετά ακούσαμε γύρω από το ποια λύση προκρίνεται ως η επικρατέστερη, αν θα πάμε σε μεταλλική, αν θα πάμε σε συμβατική. Ζητήσαμε την άποψη του Υπουργού. Η απάντησή του είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Πάμε να τα ακούσουμε. Οφείλω να το ρωτήσω και αυτό, γιατί υπόθηκαν διάφορα και για τον τρόπο και για τον ίδιο τον τύπο της κατασκευής. Τελικώς έχει καταλήξει το Υπουργείο, κύριε Υπουργέ, σε τι τύπο κατασκευής θα πάμε. Θα πάμε σε συμβατική κατασκευή, θα πάμε σε μεταλλική κατασκευή. Πώς το έχετε εικονοποιήσει εντός εισαγωγικών? Να αφήσουμε τους μελετητές να κάνουν τη μελέτη και να τα δούμε αυτά μετά. Τώρα δεν θα ήθελα να μπούμε σε αυτές τις λεπτομέρειες. Βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλογο. Εμείς θέλουμε μια κατασκευή η οποία. Η φιλοσοφία μας σε εμάς είναι όσο λιγότερο μπετό τόσο καλύτερα, αλλά από εκεί και μετά θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι επειδή θα φτιάξουμε ένα κλειστό γυμναστήριο το οποίο θα αποτελεί τον κόμβο της αθλητικής ζωής για τα επόμενα 20 χρόνια στην περιοχή, δεν θα κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα για να πετύχουμε οτιδήποτε άλλο. Άρα ας περιμένουμε να δούμε την επικαιροποιημένη μελέτη. Νομίζω ότι σε 2 μήνες θα έχει καταλήξει αυτό το πράγμα και θα μπορέσουμε άμεσα να προχωρήσουμε. Δεν μπορώ να πω περισσότερες λεπτομέρειες. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ο κόσμος δεν πρέπει να ανησυχεί. Είμαστε όλοι αποφασισμένοι και το έργο θα γίνει. Και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και εγώ προσωπικά είμαστε πάνω από το πρόβλημα. Σκητάλη στο Βλαδίμηρο Αρζίδη. Λοιπόν, δεν ξεκαθαρίστηκε ένα γεγονός που είναι πάρα πολύ σημαντικό και επιμένω σε αυτό το ζήτημα, γιατί αφορά, το λέω και πάλι, μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού του Δήμου Αλεξανδρούπολης και όχι μόνο. Δεν ξεκαθάρισε ο Υπουργός αν πάμε σε συμβατική ή μεταλλική κατασκευή. Τι σημαίνει αυτό, Γιάννη, αγαπητοί ομοτράπεζε, κυρίες και κύριοι, ότι δεν ξέρουμε σε τι τύπου κατασκευής προχωράμε. Οπότε υπάρχει πάντα στο τραπέζι να είναι συμβατική. Το γνωστός τρόπος, έτσι, δεν το ξεκαθαρίζει ο Υπουργός αυτό. Υπάρχει μια μεγάλη απόκληση και εγώ επιμένω σε αυτό, γιατί υπάρχει μια καθυστέρηση. Αυτή η καθυστέρηση των 2 ετών έχει διονκώσει όλα τα προβλήματα αυτά. Εφόσον μας παρακολουθεί ο κύριος Κουκουράβας, θα μπορούσαμε να έχουμε μια απάντηση επ' αυτού. Επίσης, όσον αφορά το άθλημα της χειροσφαίρησης, μια λύση, παρακολουθώντας τις συνεντεύξεις στα τέλη του φετινού καλοκαιριού του 2016, είχε επισημάνει ο κύριος Λαμπάκης ότι θα μπορούσε, εφόσον χρειαστούν και άλλα χρήματα από εκείνα τα 7, δεν μιλούσαμε για αυτό το ποσό πλέον το χαμηλό, να ανταποκριθεί ο Δήμος με ίδια έξοδα, με ίδια έσοδα, να βάλει ο ίδιος ποσό ο Δήμος από τον νέο προϋπολογισμό του νέου έτους. Και αυτό θα ήταν μια καλή πληροφορία, αν και εφόσον θα μπορούσε να συνδράμει ο Δήμος, αν είναι μικρή η απόκληση να μπει και το handball, να υπάρχει και αυτό. Σε κάθε περίπτωση, κρατώ την απάντηση, Βλαδίμηρο, όσο λιγότερο μπετό, τόσο καλύτερο, το οποίο ενδεχομένως να δείχνει την πρόθεση για μεταλλική κατασκευή. Ναι, κύριε Χαραμπλάκη, σας ακούω. Σε αυτό για τη Δημαρχία είναι κάτι που δεν το γνωρίζω και να σας το πω τώρα αυτή τη στιγμή κάτι. 27, 28, 29 Δεκεμβρίου που έχουμε το Διεθνές Τουρνουά Κυκλοπάκη, θα έρθει ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο οποίος θα είναι για το τουρνουά εδώ,
και έχουμε κανονίσει, θα επισκεφτούμε και τον κύριο Δήμαρχο και τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη. Θα συζητήσουμε και τα θέματα του γηπέδου και κάποια άλλα θέματα που έχουμε να συζητήσουμε. Οπότε και αυτό που είπε ο Βλαδίμηρος αυτή τη στιγμή είναι κάτι που θα συζητηθεί με τον Δήμαρχο. Σε κάθε περίπτωση κρατώ το γεγονός, το επαναλαμβάνω, γιατί ως απάντηση ήταν αν μη τι άλλο ενδιαφέρουσα. Όσο λιγότερο μπετό για μας, τόσο καλύτερα. Και επίσης τη δέσμευση, γιατί νομίζω ότι, κύριε, καλό είναι να κρατήσουμε την ουσία από τη συγκεκριμένη επικοινωνία με τον κύριο Βασιλιάδη. Εγώ τουλάχιστον τη βάζω σε δύο πράγματα. Σε δύο μήνες αισιοδοξία για έτοιμη μελέτη και επίσης ότι το Υπουργείο θα καλύψει το ποσό το οποίο ο ίδιος δεν βλέπει και μάλιστα το είπε κάποια στιγμή. Γι' αυτό είμαι άνετος και λέω ότι θα το καλύψουμε, γιατί είμαι βέβαιος ότι δεν θα υπερβεί κατά πολύ τα 4 εκατομμύρια. Δύο εξαιρετικά σημαντικές επισημάνσεις. Θέλει να παρέμβει εκ νέου ο κύριος Μεσσηνίδης. Να τον ακούσουμε. Ελάτε, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα και πάλι. Ο Πρόεδρος του Εθνικού. Ελάτε. Ήθελα να κάνω μια μικρή παρέμβαση. Μήπως μπορέσω και βοηθήσω περισσότερο στη διερεύνηση του θέματος που έχετε σήμερα. Αφορά δύο θέματα. Πρώτα απ' όλα, για να ξεκαθαρίσω κάτι, ο Εθνικός έχει 5 τμήματα, τα οποία είναι σάλας, και τα 3 από αυτά είναι σε ραχδαία εξέλιξη. Μιλάω για το Βόλι, το οποίο το γνωρίζει όλοι οι Αλεξανδρόπουλοι, το πινκ-πονκ που αναφέρατε προηγουμένως, στεγάζεται σε ένα χώρο εντελώς ακατάλληλο, στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας, το ξέρετε πολύ καλά, που είναι μπάζουν από πάντου. Με 1000 ζώρια κάνουν οι άνθρωποι προπόνηση. Το δε μπάντμιντον, το οποίο είναι το τελευταίο άθλημα σε τόσο μεγάλη εξέλιξη, γυμνάζεται σε 3 κλειστά γυμναστήρια. Αντιλαμβάνεστε τη μεγάλη δυσκολία που υπάρχει. Σκεφτείτε ένα σύλλογος με τόσα τμήματα και μεγάλη δυσκολία, πόσο πολύ αναζητά τη λύση ενός καινούριου κλειστού. Το δεύτερο κομμάτι που θα ήθελα να σας αναφέρω, και ίσως και βοηθήσει λίγο την κουβέντα σας, σε ό,τι αφορά το κόστος κατασκευής, εάν σε αυτό συμπεριληφθεί και το χάνω. Επειδή ο Εθνικός και παλαιότερα έχει ασχοληθεί με το κομμάτι αυτό της κατασκευής ως ένα βαθμό, οι δικές μου πληροφορίες, όχι ότι είμαι ειδικός, αλλά οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι το κόστος κατασκευής, εάν συμπεριληφθεί και το χάνω, ανεβαίνει κατά 40-50%. Χωρίς αυτό να είναι ακριβές. Μιλάμε για μεγάλη απόκληση. Και μιλάω για την προσθήκη του κάρμπολ. Αν στο βόλεϊ μπάσκετ προσθέσουμε και το κάρμπολ, σχεδόν διπλασιάζεται η απομέτρηση. Οπότε είναι εκείνη η απόκληση των... κοντά στα 7 εκατομμύρια. Αν μιλάμε ότι αυτό το 40%, αν αυτή η εκτίμηση είναι λιγότερο ή περισσότερο σωστή, μιλάμε, ναι, περίπου για αυτό το ποσό. Μάλιστα, σε κάθε περίπτωση... Αλλά θέλω επίσης όμως να εκφράσω και τα συγχαρητήριά μου και στον κύριο Χαραλαμπάκη, που χωρίς να το σκεφτεί δεύτερη και τρίτη φορά, είπε ότι προκειμένου να χαθεί το κλειστό, ας μείνει έξω το χάρμπολ. Εγώ σας συγχαίρω, κύριε Χαραλαμπάκη, ιδιαίτερος, αν και δεν είμαστε ανταγωνιστές, γιατί το άθλημα που το οποίο εσείς καλλιεργείτε δεν το έχουμε στο σύλλογό μας. Καταλαβαίνω ότι δείχνετε μεγαλείο ψυχής. Προκειμένου να χαθεί, καλύτερα να στεγαστείτε σε ένα καινούριο. Εγώ σας βγάζω το καπέλο. Παρότι δεν έχουμε τόσο μεγάλη φιλία σαν σωματεία ή οποιοδήποτε άλλο, σέβομαι πάρα πολύ το αθλητικό σας πνεύμα και την αγάπη για την πόλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Μεσσηνίδη, εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την παρέμβαση και τις επισημάνσεις. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Χαραλαμπάκη, σε κάθε περίπτωση, κύριε Χαλιά, κύριε Κεμανετζή, δεν μένει παρά να δούμε τους επόμενους δύο μήνες, αν βασιστούμε στη δέσμευση του Υπουργού, τι ακριβώς θα καταδείξει η συγκεκριμένη μελέτη. Επαναλαμβάνουμε ότι όλα όσα κάνουμε μέχρι τώρα είναι απλές επισημάνσεις. Θα πάμε σιγά-σιγά σε διαφημιστικό. Θα επιστρέψουμε, γιατί θα έχουμε και τρίτο μέρος. Και θέλω να το έχουμε, κύριε, γιατί υπάρχει ένα κομμάτι ακόμα από τη συνέντευξη του Υπουργού, το οποίο έχει να κάνει με τα χρήματα που θα δοθούν για αθλητικές υποδομές εν γέννη στον Εύρο. Και θα ήθελα, παρακαλώ, με τη δική σας συνδρομή να συζητήσουμε λιγάκι και να δούμε και πόσοι τελικά μικροί και μεγάλοι αθλητές βρίσκονται στα αθλήματα. Γιατί το συζητάμε, έχουμε έλλειψη χώρων και στην Αλεξανδρούπολη, εν γέννη στη Θράκη, θα έλεγα εγώ. Αλλά έχουμε σωματεία και αθλητές οι οποίοι αυξάνονται. Με την δική σας συνδρομή, με τη δική σας βοήθεια, όλα αυτά θα τα καταγράψουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος για το σημερινό πολιτικό βαρόμετρο. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. We'll be right back.
Κυρίες και κύριοι, βέβαια θα μπορούσαμε να το πούμε αθλητικό βαρόμετρο για σήμερα, γιατί πέρα από την παρουσία του Βλαδίμηρου του Αρζίδη, θυμίζω εντάχει τους ανθρώπους οι οποίοι μας κάνανε την τιμή και τη χαρά να βρεθούν σε αυτή τη συζήτηση σήμερα. Έχουμε τον κύριο Ρίναρχο Κεμανετζή, τον πρόεδρο της Ένωσης Σωματείων Ποδοσφαίρισης Θράκης Ανατολικής Μακεδονίας, κύριε Κεμανετζή, και τον ευχαριστώ εκ νέου που είναι κοντά μας, τον κύριο Βασίλη Χαλκιά, τον πρώτο αντιπρόεδρο της Ένωσης Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον οποίο επίσης ευχαριστώ, και τον κύριο Δημήτρη Χαραλαμπάκη, τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Σωματείων Handball της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και φυσικά εκπρόσωπο των Κυκλόπων στην Πανελλήνια Ομοσπονδία του Handball της Χειροσφαιρίσεως, για να είμαστε και, να είμαστε και ορθοί με την δική μας πλουσιότατη γλώσσα. Προηγουμένως, κύριοι, στα δύο προηγούμενα μέρη καταγράψαμε, νομίζω, αρκετά αναλυτικά τι γίνεται με το νέο κλειστό γυμναστήριο. Επαναλαμβάνω ότι είχαμε τα αποσπάσματα από τη συνέντευξη του Υφυπουργού Αθλητισμού, του κ. Βασιλιάδη. Όμως, το τρίτο και τελευταίο μέρος θέλω να εστιάσουμε λίγο διαφορετικά. Συζητήσαμε με τους ομοτράπεζους, με τη βοήθεια πάντα του Βλαδίμηρου του Αρζίδη. Συζητήσαμε το γεγονός της έλλειψης υποδομών, αλλά και το γεγονός ότι τα τμήματα αυξάνονται, πληθύνονται και οι σύλλογοι, γιατί όχι, εν μέσω κρίσης γιγαντώνονται τουλάχιστον αριθμητικά. Θέλω να ακούσουμε ένα τελευταίο κομμάτι της συνέντευξης του κυρίου Βασιλιάδη, το οποίο έχει να κάνει με τον σχεδιασμό του Υπουργείου σε ό,τι έχει να κάνει με επενδύσεις εν γέννη στις υποδομές σε βάθος τριετίας για όλο τον νομό Εύρου. Ακούστε το μαζί μας. Οφείλω να ρωτήσω, γιατί ξέρω ότι πέρα από το ζήτημα του κλειστού, άλλωστε το καλύψαμε και το αναδείξαμε στις αρχές του μήνα, στις αρχές του Νοεμβρίου που βρεθήκατε στην περιοχή. Ένα από τα μείζωνα ζητήματα τα οποία ετέθησαν σε όλο το μήκος του νομού Εύρου είναι το ζήτημα της τακτοποίησης αθλητικών εγκαταστάσεων, αλλά και το ίδιο το ζήτημα της ύπαρξης και της επέκτασης των υπαρχουσών αθλητικών υποδομών. Θέλω να ρωτήσω τις σκέψεις του Υπουργείου επ' αυτού και αν προσανατολίζεται σε σχέδια και ενέργειες προκειμένου να πάμε σε μια τακτοποίηση των ανοιχτών ζητημάτων που υπάρχουν στους αθλητικούς χώρους του Εύρου. Νομίζω ότι θα μιλήσουμε για τις μεγάλες δημοτικές ενότητες. Κάθε μία έχει διαφορετικά προβλήματα και σαφέστατα και έλλειψη συντήρησης των υποδομών. Δηλαδή άλλα τα προβλήματα έχουμε στο σουφλί, που για μένα είναι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή η αποκατάσταση του στεγάστρου. Και εδώ θα πρέπει να έχουμε μια συνεργασία με το Δήμο για να έρθουν οι μελέτες για να το εντάξουμε άμεσα στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Σας είπα ότι ο σχεδιασμός είναι για έργα μέσα στην τριετία πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε αθλητικές υποδομές του νομού. Έγινε η καταγραφή, μιλήσαμε με όλες τις τοπικές αρχές και νομίζω ότι σιγά σιγά δρομολογούνται τα πάντα. Το διδημότικο, που έχει και αυτό πολύ μεγάλα προβλήματα στις υποδομές του, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μεγαλύτερο ζήτημα, το ζήτημα το ιδιοκτησιακό. Με λάθη όχι της Δημοτικής Αρχής. Αυτά είναι λάθη που κουβαλάμε από το παρελθόν, εδώ και πολλά χρόνια, έτσι, εδώ και δεκαετίες διαχρονίζουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα αίωλο καθεστώς. Αυτό δουλεύουμε τώρα για να το ξεδιαλύνουμε. Αφού το ξεδιαλύνουμε, μετά θα δούμε τις παρεμβάσεις που θα πρέπει να γίνουν και στο Δημοτικό. Στην Ορεθιάδα τα πράγματα είναι καλύτερα και εκεί πέρα υπάρχουν ανάγκες, αλλά νομίζω ότι και με τις παρεμβάσεις που κάναμε τώρα στο κολυμπητήριο έχουμε ξεπεράσει τα μεγάλα προβλήματα. Πρέπει να κάνουμε ένα προγραμματισμό για τα γήπεδα τέννις. Έχουμε εξαιρετική συνεργασία. Θέλω να πω ότι βρήκα ανταπόκριση και καλή συνεργασία σε όλες τις δημοτικές αρχές και αυτό είναι κομβικό, γιατί δείχνει ότι έχουμε αλλάξει και τη φιλοσοφία στον τρόπο που πολιτευόμαστε όλοι μας. Να σημειώσουμε και αυτό το γεγονός, ότι φαίνεται τουλάχιστον στο κομμάτι του αθλητισμού να υπάρχει μια καλή επικοινωνία και συνεννόηση μεταξύ πρώτου, δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης και πολιτείας. Το κρατώ και το σημειώνω, γιατί να είστε βέβαιοι ότι δεν είναι τόσο περιττό εντός εισαγωγικών όσο ακούγεται. Κύριε Κεμανετζή, ακούσαμε τον Υπουργό να λέει ότι η στόχευση σε βάθος τριετίας για το Υπουργείο είναι μια επένδυση του ύψους, επενδύσεις μάλλον σε όλο το νομό, το μακροσκελέστατο Εύρο, του ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ. Λέγαμε προηγουμένως για τις ανάγκες σε υποδομές. Αναλογιζόμενοι το γεγονός ότι το βόλεϊ είναι ένα παραδοσιακό άθλημα της ευρύτερης περιοχής, τι ανάγκες υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε υποδομές, ό,τι έχει να κάνει με τα αναπτυξιακά, με τις αναπτυξιακές εντός εισαγωγικών ηλικίες, τις μικρές ηλικίες? Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι αν μιλήσουμε ειδικά για τον Εύρο, πλην της Αλεξανδρούπολης, όλες οι άλλες περιοχές οι οποίες καλλιεργούν το άθλημα έχουν ικανοποιητικό επίπεδο στέγασης και αθλητικών χώρων. Δηλαδή και η Οριστιάδα έχει δύο κλειστά γυμναστήρια, το ένα είναι τεράστιο κιόλας. Το Σουφλί έχει το δικό του χώρο, τον οποίο
χρησιμοποιεί με τον πιο κατάλληλο τρόπο και πολύ περισσότερο για το βόλεϊ. Τα φέρε πάλι και αυτά εδώ που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα τα δικά μας. Το σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχουν χώροι στην Αλεξανδρούπολη. Μιλάμε για 5 ομάδες βόλεϊ, από τις οποίες η μία παίζει λίγκα, οι δύο παίζουν στην Α2 εθνική κατηγορία και οι άλλες παίζουν στην Β' εθνική. Μιλάμε τώρα για τις γυναικές και για τις αντρικές ομάδες. Τα τμήματα υποδομής εδώ, όπως είπε και ο κύριος Καλπιάς, σε όλα τα σωματεία αναγκάζονται να βρίσκουν χώρους είτε σε σχολεία, είτε στο γήπεδο της Μαΐστρο, είτε οπουδήποτε αλλού για να μπορέσουν να βγάλουν ταλέντα. Ίσως έχετε δει ότι, θα το έχετε παρατηρήσει κιόλας, γιατί μιλάμε, εγώ που θέλω να μιλήσω περισσότερο για το βόλεϊ, ως πρόεδρος της Ένωσης. Θα μου έκανε εντύπωση αν θέλατε να μιλήσετε για το μπάσκετ, κύριε Κεμανέτση. Οπότε μιλήσω... ορθώς το επισημαίνετε. Είναι απολύτως λογικό. Θα καταχραστώ βέβαια τη φιλοξενία σας να μιλήσω και για ένα άλλο χώρο για τον οποίο έχω ιδιαίτερη ευαισθησία, αλλά θα μου το επιτρέψετε στο τέλος. Θέλω να πω λοιπόν ότι αν έχετε παρατηρήσει ότι τα ταλέντα που έβγαζε παλιότερα ο Εύρος και πιο ειδικά η Αλεξανδρούπολη με τα ταλέντα έχουν μια φθήνουσα πορεία. Γιατί? Γιατί παλιότερα, όπως σας είπα και προηγουμένως, στο Μιχάλης Παρασκευόπουλος ουσιαστικά ήταν το γήπεδο του βόλεϊ. Δεν έμπαινε κανένα άλλο σωματείο, δεν υπήρχε χάντμπολ τότε. Το μπάσκετ ήταν μόνο μια ομάδα. Ήταν ουσιαστικά από το πρωί μέχρι το βράδυ δουλεύαν οι προπονητές για το βόλεϊ. Αυτό ακριβώς δείχνει το άγχος που έχουν όλοι οι παράγοντες στα σωματεία να δουλεύουν τα παιδιά για να μπορούν να έχουν και τις κατάλληλες προϋποθέσεις και την κατάλληλη αυτό θα υποδομή. Σε έλεγα, το ανάλογο ισχύει και για τα άλλα άθλημα. Βεβαίως, προς Θεού, δεν μιλάμε μόνο για το βόλεϊ, αλλά πρέπει να τα βλέπουμε όλα ακριβώς, όχι μόνο έτσι με παροπίδες μόνο για το άθλημά μας, πρέπει να τα βλέπουμε γενικά για τον αθλητισμό. Και εδώ και εγώ θέλω να πω συγχαρητήρια στον κύριο Χαραλαμπάκη και ίσως είναι πραγματικά λίγο παραπάνω και από την συνέντευξη που πήρατε από τον Υπουργό. Αυτό θα έχουμε σήμερα και εγώ νομίζω ότι είναι. Αυτό ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτό ακριβώς. Πρέπει να τονίσουμε ότι αγαπάμε τον αθλητισμό και πρέπει να το δείξουμε σε όλο τον κόσμο. Και με τέτοιες ενέργειες νομίζω ότι αυτό το πράγμα το προωθούμε. Στο πλαίσιο του αθλητικού ιδεώδους. Ακριβώς. Όχι, ορθώς το επισημαίνετε. Δεν το συζητούμε ότι ίσως αυτή να ήταν η είδηση, ούτε η μελέτη σε 2 μήνες, ούτε ο προϋπολογισμός. Έχετε απόλυτο δίκιο που το επισημαίνετε, κύριε Χαραλαμπάκη, και να είστε βέβαιος ότι γι' αυτό το υπερτονίζουμε κι εμείς. Το να δείχνουμε σε μια πόλη η οποία έχει παραδεδεγμένη έλλειψη αθλητικών χώρων και χώρων υποδομών, να λέει ένα σωματείο το οποίο αναγκάζεται να έρχεται σε συνεννόηση ακόμη και σε κόντρα, έτσι, εντός εισαγωγικών και καλώς εννοούμενη κόντρα με άλλα σωματεία για τη χρήση. Για τη χρήση ελάχιστων αθλητικών χώρων. Να κάνετε αυτή τη δήλωση σήμερα, νομίζω, έχει την ξεχωριστή του σημασία και είμαι βέβαιος ότι θα πάρετε feedback και τις επόμενες μέρες για τη συγκεκριμένη δήλωση. Ξεκίνησα όμως συζητώντας, κύριε Χαλκιά, το ζήτημα των υποδομών, συζητώντας το ζήτημα των παιδιών τα οποία ασχολούνται με τα αθλήματα. Οφείλω να ομολογήσω ότι ως παιδί ζηλεύω εντός εισαγωγικών. Δεν ξεκίνησα το μπάσκετ, το οποίο ενήλικας έμαθα να το παρακολουθώ επισταμένα. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, κύριε Χαλκιά, απαντώντας πάνω σε αυτό που είπε και ο κύριος Κεμανετζής. Πόσο έχουμε δει να αυξάνονται, πόσο έχουν αυξηθεί τα παιδιά τα οποία ασχολούνται με το μπάσκετ και αντίστοιχα τι υποδομές δίνει αυτή η πόλη και η ευρύτερη περιοχή στα παιδιά τα οποία αγαπούν και θέλουν να εντρυφήσουν και να ασχοληθούν με το άθλημα. Κοιτάξτε, να σας πω μέσα από τη ματιά της Ολυμπιάδας, ένα σωματείο από το 1998. Αυτή τη στιγμή έχουμε ενεργά αθλούμενα μέλη, 220 παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό το ότι με τις υποδομές που έχουμε, έχουμε αυτόν τον αριθμό. Καμιά φορά το σκεφτόμαστε και το συζητάμε μεταξύ μας στο Συμβούλιο και δεν το πιστεύουμε ούτε κι εμείς. Γιατί κυριολεκτικά, και αυτό που οφείλω να με ζητήσω δημόσια συγγνώμη, δεν προσφέρουμε τις υπηρεσίες που μπορούμε. Αυτή τη στιγμή αδικούμε την προσπάθειά μας, αδικούμε την προσπάθεια των αθλητών και ξέρουν και εκείνοι ότι με αντίξωες συνθήκες προσπαθούν να δημιουργήσουν κάτι για τους εαυτούς τους, για το σωματείο τους, για την πόλη τους. Το παράδοξο στην πόλη μας είναι ότι το άθλημα των μεγάλων επιτυχιών πανελλαδικά στην πόλη μας είναι η κατάσταση αυτή που επικρατεί. Δυστυχώς. Δεν θέλω να παραγνωρίσω προσπάθειες δεκαετιών. Προφανώς. Και εμείς όταν κάναμε αυτό το σωματείο του μπάσκετ, ξέραμε ότι η πόλη ανήκει στο βόλεϊ. Και έχει τεράστιες επιτυχίες στο βόλεϊ. Δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε αυτό. Δυστυχώς όμως δεν μπορούμε να βρούμε την ευκαιρία για να προσπαθήσουμε επίσης όρις. Και φυσικά δεν φταίει το βόλεϊ γι' αυτό. Αν είχαμε 3 κλειστά, και εμείς θα μπορούσαμε να αναδείξουμε το έργο μας όπως πρέπει. Γι' αυτό είναι το σημαντικό, το νέο κλειστό. Έτσι. Όταν
Το Σάββατο είχαμε πάει στην Ξάνθη. Τα παιδιά τα δικά μας, με τις ηλικίες 2003-2004, κοιτούσαν λες και είχαμε πατήσει σε άλλο πλανήτη. Πήγαμε στο κλειστό γυμναστήριο, το οποίο έχει στη διάθεσή της μόνο ένας σύλλογος για σπίτα Ξάνθης. Τα παιδιά εκεί κάνουν οι ηλικίες των 7-8 χρονών, κάνουν σε κανονικό γήπεδο, με καλές συνθήκες, που σέβονται τον αθλούμενο. Έχουν άλλη νοοτροπία. Εμείς, χωρίς να θέλω να παραγνωρίσω την παραχώρηση του 4ου Δημοτικού, κάνουμε στο 4ο Δημοτικό. Αν έρθετε να το δείτε, πραγματικά θα κλαίτε. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Ξέρετε, κύριε Χαλκιά, το επισημαίνω και το τονίζω, γιατί έχουμε συζητήσει πολλές φορές και με την Δημοτική Αρχή, με τους εκπροσώπους πρώτου και δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκηση, την ανάγκη που υπάρχει και τη δίψα, την καλώς εννοούμενη δίψα που υπάρχει στην πόλη, να αποκτήσει ανταγωνιστικότερο προφίλ σε πολλά αθλήματα. Δεν μιλώ μόνο για τον Βασιλιά, το σπορ, δεν μιλώ μόνο για το ποδόσφαιρο. Άλλωστε, το είπατε, είναι πόλη του βόλεϊ αυτή, αλλά θα πω εγώ ότι είναι και μια πόλη η οποία μεγαλώνει, μια πόλη η οποία γιγαντώνεται πληθυσμιακά και μια πόλη στην οποία φυσικά καλλιεργούνται και αναπτύσσονται και άλλα αθλήματα. Τελικώς έχουμε αντιληφθεί πόσο σημαντικό είναι το κομμάτι των αθλητικών υποδομών στο να αποκτήσουμε επιτέλους ανταγωνιστικό αθλητικό προφίλ σε αυτή την περιοχή. Καταρχήν να θυμίσω ότι το δικαίωμα στην άθληση όλου του πληθυσμού είναι αδιαπραγμάτευτο. Κανονικά θα έπρεπε και οι δημοτικές αρχές, οι προηγούμενες, οι πολύ προηγούμενες, οι τωρινοί, σε συνεργασία με την πολιτεία, να έχουμε ρυθμίσει γι' αυτό. Δεν νοείται να είμαστε στο 2017 και να μην υπάρχει, παράδειγμα, μαθητικός αθλητισμός. Δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν μπορεί να υπάρξει μαζικός αθλητισμός στα αθλήματα σάλας. Δεν έχουμε γήπεδα ανοιχτά. Ούτε καν ανοιχτά. Δηλαδή, θα ήθελε κάποιος μετά τη δουλειά του το καλοκαίρι, στις 11 η ώρα το βράδυ, να πάει σε ένα ανοιχτό γήπεδο να παίξει μπάσκετ. Δεν έχει. Δεν μπορεί να το κάνει. Σε όλες τις πόλεις υπάρχουν. Υπάρχουν γήπεδα ανοιχτά μέχρι τις 2, τις 3 τα ξημερώματα. Υπάρχουν άνθρωποι που θα θέλανε να πάνε εκτονωθούν, να γυρίσουν για ύπνο χαρούμενοι. Δυστυχώς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ούτε αυτό έχουμε καταφέρει. Θα μου δώσετε την ευκαιρία, κύριε Χαραλαμπάκη, δεν θα πάω απευθείας σε εσάς. Θέλω να πάω σε εσάς μέσω Βλαδίμηρου Αρζίδη. Θα δώσω τη σκητάλη στον Βλαδίμηρο. Άλλωστε, το είπα από την αρχή, το είπα και το πιστεύω απόλυτα, ότι αυτή η εκπομπή, η οποία θα μπορούσε να είναι αθλητικό βαρόμετρο σήμερα, απαιτεί και ευτυχώς έχει την καταλυτική συνδρομή του Βλαδίμηρου του Αρζίδη. Οπότε, Βλαδίμηρε, εδώ, κάπου εδώ μάλλον, θα σου παραδώσω σκητάλη και θα σου δώσω και τη δυνατότητα να το κάνεις λίγο πάμε γήπεδο εδώ μέσα, με συζήτηση τόσο με τον κύριο Χαραλαμπάκη, όσο φυσικά και με τους λοιπούς ομοτράπεζους. Λοιπόν, να. Όπως είχε επισημάνει ο κύριος Χαραλαμπάκης, η εκπομπή είχε πραγματοποιηθεί πριν από ένα χρόνο, περίπου, πριν από ένα χρόνο, τέλη Γενάρη τότε, 11 μήνες έχουν περάσει. Σε άλλα δεδομένα μιλούσαμε τότε, κύριε Χαραλαμπάκη, με άλλα δεδομένα μιλάμε τώρα. Όσον αφορά το ζήτημα, εκεί θέλω να μείνουμε, του μαζικού αθλητισμού. Μας είπατε, μας περιγράψατε περίπου τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δικός σας ο σύλλογος. Αν δεν απατώμε, υπάρχει άλλος ένας σύλλογος πλέον. Τρεις είμαστε. Γίναμε τρεις φέτος. Υπάρχουν τρεις σύλλογοι χειροσφαίρες. Οπότε, τι πρέπει, ποιες είναι οι κινήσεις, οι παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν, ακόμη και με την ύπαρξη του νέου κλειστού, έτσι ώστε να μπορέσει να καλλιεργηθεί το άθλημα της χειροσφαίρησης. Παρεμβάσεις μεγάλες δεν μπορούν να γίνουν από την άποψη ότι θα ελευθερωθούν σίγουρα κάποιες ώρες και στο Παρασκευόπουλος. Κάτι που έχουμε συζητήσει με την Δημοτική Αρχή είναι να γίνει το παρκέ σε ολόκληρο το κλειστό το γήπεδο στο νοσοκομείο, ώστε να μπορέσουμε και εκεί να πάμε να προπονηθούμε. Γιατί τώρα οι διαστάσεις. Μπορεί να φιλοξενήσει εκείνο το. Είναι διαστάσεις όσο είναι το προθερματήριο του ΚΕΓΕ. Για προπονήσεις, εντάξει, μπορεί να κάνει κάποιος προπόνηση. Αν γίνει το παρκέ όμως όλο το γήπεδο. Γιατί όπως είπα αυτή τη στιγμή είναι σε διαστάσεις μπάσκετ. Επειδή είμαι αντιπρόεδρος στην Ένωση Σωματείων Χειροσφαίρησης της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, πάω στον έχουμε ομάδα στον Ευρωκόπη. Έχει κλειστό γήπεδο δικό τους. Προσοτσάνη έχει κλειστό γήπεδο δικό της. Η Πετρούσα τώρα γίνεται κλειστό γήπεδο στην Πετρούσα. Μιλάμε για κομοπόλη στην ουσία. Στις αίρες εκεί έχει ένα σωρό γήπεδο που δεν έχει και ομάδα. Ναι. Σε πολλές είναι ένα παράδοξο. Η Δράμα έγινε τρίτο τώρα τον Μπαλόνι. Η Νέα Ζύχνη δεν έχει να βάλει ομάδα. Ακριβώς. Έχει γήπεδο. Η Ηράκλεια έχει ένα παιδικό. Προσοτσάνη με την Πετρούσα, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι 2-3 χιλιόμετρα απόσταση. Και έχει κλειστό η Προσοτσάνη και ωραίο κλειστό όπως το Φερόν.
Και τώρα γίνεται και τη Πετρούσα. Και εμεί συζητάμε τώρα για να γίνει το παρκέ, να μεγαλώσει το παρκέ στο κλειστό στο νοσοκομείο. Ή... Δηλαδή είναι κάποια πράγματα τραγικά, τραγικά. Θεαματικά πράγματα, όπως είπαμε, δεν μπορούν να γίνουν. Πιστεύουμε ότι θα βελτιωθούν οι συνθήκες των παιδιών που... Κύριε Κεμαρετζή, θα γυρίσω σε εσάς. Απλά για να είμαστε και δίκαιοι, γίνονται και κάποιες κινήσεις. Τουλάχιστον φέτος δεν θα κρυώνεται στο Μιχάλης Παρασκευόπουλος. Θα υπάρχει ενεργειακή αναβάθμιση, έχει υπάρξει εξαγγελία. Να το βάλουμε και αυτό στο τραπέζι. Υπήρχε ένα πολύ άσχημο φαινόμενο τα προηγούμενα χρόνια, το οποίο μάλλον δεν θα αντιμετωπίσετε φέτος και οι κύκλοπες φυσικά, όλα τα αθλήματα σαν και τα. Ακόμα και ο εθνικός αθλητές του επαγγελματίες αναγκάζονταν να. Συγγνώμη. Ναι. Μιλάμε για την εξαγγελία ότι θα γίνει οροφή, θα αλλάξουν τα κουφώματα και αυτά. Γι' αυτό το συγκεκριμένο αναφέρεσαι για τα δύο τα θερματικά. Για τα δύο τα θερματικά καταρχάς, αλλά με έπειτα ότι θα υπάρξει και αυτή η αναβάθμιση την οποία επισημάνατε. Να πω κάτι, γιατί σου ακούγεται λίγο παράξενα. Γκρινιάζουμε. Γκρινιάζουμε. Και έχουμε δίκιο που γκρινιάζουμε. Ταυτόχρονα δεν ακυρώνουμε καμία προσπάθεια. Καταλαβαίνουμε ότι γίνονται προσπάθειες μέσα σε στενά πλαίσια, αλλά δυστυχώς δεν επαρκούν. Δεν επαρκούν. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό ή να πούμε ότι ξέρεις βολευόμαστε. Δεν επαρκούν. Μια ακόμη λύση που μου την επισήμανε και μένα με μήνυμα προπονητής από το τμήμα Επιτραπέζιας Αντισφαίρεσης του Εθνικού είναι το θα μπορούσε ίσως το νέο γήπεδο, δεν ξέρω αν θα διαθέτει χώρο κάτω από τις κερκίδες ή υπόγειους χώρους, θα βοηθούσαν αυτά όσον αφορά την προπονητή. Βοηθητικούς χώρους, ακριβώς. Δεν τον είναι μια λεπτομέρεια. Είναι μια λεπτομέρεια σημαντική που θα διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο στο κατά πόσον θα βοηθηθεί τα τμήματα υποδομής, τα τμήματα ανάπτυξης, έτσι. Θέλατε να επισημάνετε όμως κάτι. Ναι, ήθελα να καταχραστώ σε εισαγωγικά τη φιλοξενία σας, να πω και για ένα τομέα στο οποίο δεν είναι του βόλεϊ, είναι για τα άτομα με αναπηρία. Είχα την υποψία, ήμουν εγώ, σίγουρος. Εγώ, επειδή είμαι αντιπρόεδρος του Κότινου, του Αθλητικού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, θέλω να πιστεύω και θα είναι σίγουρα βέβαια το καινούριο κλειστό γυμναστήριο που θα εξυπηρετεί, όπως και το καινούριο κολυμβητήριο έγινε εξάλλου. Και εξυπηρετεί τα άτομα με αναπηρία. Αυτό δεν μπορείτε να φανταστείτε τι τεράστιο πρόβλημα είναι να μην μπορούν ούτε καν άτομα που θέλουν να παρακολουθήσουν, όχι να αθληθούν, να μπουν σε κάποιο υφιστάμενο γήπεδο. Και είναι, νομίζω, κρίμα που δύο Ολυμπιονίκες που είναι στην πόλη μας, ο Μιχαλετζάκης και ο Δημήτρης ο Καρυπίδης, και πλέον και παγκόσμιοι πρωταθλητές που σαν Κότινος τους χαίρομαι για τις επιτυχίες τους. Που δεν υπάρχει υποδομή για τον αθλητισμό των ατόμων με αναπηρία. Είμαι σίγουρος, γιατί και ο Υφυπουργός είχε πει ότι δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να μπορούν να υπάρχει πρόσβαση για αυτό ακριβώς και να μπορούν να υπάρχουν χώροι για άθληση. Εμείς θέλαμε σαν Κότινος να κάνουμε ένα τουρνουά open ping-pong με την όλη συμπαράσταση της Ομοσπονδίας ατόμων με αναπηρία πριν 1,5 χρόνο που ήταν να γίνει στο Μανέας, γιατί δεν μπορούσε με τίποτα να γίνει μέσα στο Παρασκευόπουλος, γιατί δεν είχε χώρους πρόσβασης, αλλά και εκεί ακριβώς ο χώρος όπως ήταν με το παρκέ και το δεν μπορούσε να φιλοξενήσει τα τραπέζια και δεν έγινε. Που θα ήταν πραγματικά ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Επιτρέψτε μου λίγο να πω κάτι. Δεν μπορώ να μην το σχολιάσω, γιατί το ανέφερε ο κύριος Κεμανετζής. Λίγο πριν φύγει για το Μεξικό, αναφερθήκαμε στις επιτυχίες του Μιχαλετζάκη με τον Βλαδίμηρο. Το κάναμε και χθες μέσω του κεντρικού δελτίου ειδήσεων. Αναφερθήκαμε στις επιτυχίες του Μιχαλετζάκη και του Γαρυπίδη. Λίγο πριν φύγει για το Μεξικό, ή μάλλον λίγο καιρό πριν την διεξαγωγή του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, μιλούσα με τον Δημήτρη τον Γαρυπίδη στο δελτίο. Και μου λέει, ξέρεις κάτι, δεν έχουμε χρήματα να πάμε. Οι περισσότεροι αθλητές δεν θα πάμε στη διοργάνωση. Τελικώς οι αθλητές πήγαν, μέχρι τη δεύτερη μέρα είχαν 10 μετάλλια. Σίγουρα αυξήθηκαν. Πρώτα-πρώτα είχαμε χρυσό από το Δημοσθένη, είχαμε μετάλλιο από το Δημήτρη τον Καρυπίδη. Αθλητές οι οποίοι κόντεψαν λόγω έλλειψης χρημάτων από την πολιτεία και επιχορηγήσεων να πάνε στους αγώνες, γύρισαν με διψήφιο αριθμό μεταλλίων. Θέλω λίγο να το συνειδητοποιήσουμε, γιατί ορθώς είπε ο κ. Χαλκιάς προηγουμένως ότι έχουμε μάθει να γκρινιάζουμε και συνήθως τα παράπονα απευθύνονται στον πιο εύκολα προσβάσιμο παίκτη, στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης. Είναι τραγικός, θα μου επιτρέψει το προσωπικό σχόλιο, και ο χειρισμός και η διαχείριση της πολιτείας απέναντι
κυρίως στα άτομα με αναπηρίες. Αθλητές, πρωταθλητές κοντέψανε να μην πάνε στις διοργανώσεις. Δεν ξέρω αν το αντιλαμβανόμαστε. Κοντέψαν να μην πάνε περισσότεροι από τους μισούς αθλητές κολύμβησης, οι οποίοι γύρισαν με διψήφιο αριθμό μεταλλίων, κύριε Κεμάνιτζη. Ο κύριος Καλκιάς όμως πραγματικά το έβαλε στη θέση του. Πρέπει να γκρινιάζουμε, δεν πρέπει να μεμσημυρούμε. Σωστό. Πρέπει σωστό. Ό,τι γίνεται σωστό. Να το χειροκροτούμε. Άσχετα αν μας ικανοποιεί απόλυτα ή όχι. Αλλά πρέπει πραγματικά να διεκδικούμε κάτι καλύτερο. Γιατί έτσι είναι στη φύση του ανθρώπου. Δεν γίνεται διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση, κύριε, κάπου εδώ θα συνοψίσουμε την συζήτηση και την εκπομπή. Θα ευχαριστήσω θερμότατα όλους όσοι βρεθήκατε εδώ, τον κύριο Κεμανετζή, τον κύριο Χαλκιά, τον κύριο Χαραλαμπάκη και φυσικά τον φίλο και συνεργάτη μου, τον Βλαδίμηρο τον Αρζίδη, για το πάντα εύστοχο σχόλιο και το ρεπορτάζ σου. Κυρίως όμως θα ευχαριστήσουμε εσάς, όλους όσοι μείνατε και παρακολουθήσατε μέχρι αυτή την ώρα μαζί μας το Πολιτικό Βαρόμετρο. Ραντεβού την ερχόμενη Τρίτη. Σας ευχαριστούμε θερμά που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους.